Το θέατρο της Κυριακής. Από το κλασικό γαλλικό ρεπερτόριο σας παρουσιάζομαι σήμερα την κωμωδία «Ο Φιλάργυρος» του Μολιέρου. Τους ρόλους του Φιλάργυρου αποδίδουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε. Νίκος Καζής, Βαλέριος. Κική Ρέπα, Λίζα. Νίκος Τζόγιας, Κλεάνθης. Χριστόφορος Νέζερ, Αρπαγκόν. Μιχάλης Καλογιάννης, Σαΐτας. Βασίλης Ανδρονίδης, Κυρσίμος. Ελένη Χαλκούση, Φροσίνη. Δίνα Καρζή, Κυρακλαυδία. Παντελής Ερβός, Κυριάκουμος. Τάκης Δρούκας, Γαλαίος. Βασίλης Παπανίκας, Στουπής. Τζένι Ρουσέα, Μαριάννα. Στέλιος Λιονάκης, πρώτος υπηρέτης. Λουκιανός Ροζάν, δεύτερος υπηρέτης. Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, αστυνόμος. Άρης Μαλιαγρός, Ανσέλμης. Τον Φιλάργυρο μετέφρασε ο Λέων Κουκούλας. Τη μουσική επιμελήθηκε η Έλλη Σολομονίδη Μπαλάνου. Επιμέλεια ήχων, Ηρακλή Δημητρά. Ρύθμιση ήχου, Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Λάμβρου Κωστόπουλου. Μα τι τρέχει, αγαπημένη μου Λίζα. Έγινες μελαγχολική ύστερα από τις διαβεβαιώσεις που είχες την καλοσύνη να μου κάνεις για την πίστη σου. Αχ, Θεέ μου, σ' ακούω να αναστενάζεις μέσα στην ευτυχία μου. Πες μου, μήπως λυπάσαι επειδή με έκανες ευτυχισμένο? Μήπως μετάνιωσες για το δεσμό που η αγάπη μου σε κατάφερε να δεχτείς? Όχι, Βαλέριε, δεν μπορώ να μετανιώσω για ό,τι έκανα για σένα. Νιώθω να με τραβά κοντά σου μια γλυκιά δύναμη. Και τι μου είναι δυνατό να το βάλω στο νου μου πως μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά? Μα για να σου πω την αλήθεια, η επιτυχία με κάνει να ανησυχώ. Και φοβάμαι πολύ πως σ' αγαπώ περισσότερο από ό,τι πρέπει. Γιατί μπορείς να φοβηθείς, Λίζα, για την καλοσύνη που μου δείχνεις? Αλίμονο, όχι για δύο πράγματα. Το θυμό του πατέρα, τα μαλώματα της οικογένειας μου, το κουτσομπολιό του κόσμου. Μα περισσότερο απ' όλα φοβάμαι, Βαλέρια, μην αλλάξει η καρδιά σου. Φοβάμαι εκείνη την εγκληματική αδιαφορία που δείχνουν τόσο συχνά οι άντρες για να πληρώσουν με αυτή τα δείγματα μιας θερμής και αθώας αγάπης. Α, μη με αδικείς κρίνοντάς με το μέτρο των άλλων. Σ' αγαπώ πάρα πολύ για να μην το κάνω αυτό. Και η αγάπη μου θα βαστάξει όσο και η ζωή μου. Ω, Βαλέριο, ο καθένας μιλά το ίδιο. Όλοι οι άντρες μοιάζουν στα λόγια και μόνο στα έργα τους βλέπουμε πόσο διαφέρει ο ένας με τον άλλον. Αφού λοιπόν μόνο τα έργα φανερώνουν ποιοι είμαστε πραγματικά, περίμενε τουλάχιστον να κρίνεις την καρδιά μου από τα έργα μου. Και μη με φορτώνεις με τους άδικους φόβους μιας κακής υποψίας. Μόνο δώσε μου τον καιρό να σε πείσω με χίλιες κι άλλες τόσες αποδείξεις για την ειλικρίνεια της αγάπης μου. Αλίμονο, με πόση ευκολία ξεγελιέται κανένας από τους ανθρώπους που αγαπά. Ναι, Βαλέρια, πιστεύω αληθινά πως η καρδιά σου είναι ανήμπορη να μου κάνει κακό. Πιστεύω πως με αγαπάς πραγματικά και πως μου είσαι πιστός. Δεν αμφιβάλλω καθόλου γι' αυτό. Και περιορίζω τη λύπη μου μονάχα στο φόβο της ντροπής που μπορεί να μου δώσει. Μα γιατί ανησυχείς έτσι? Τι σε κάνει να φοβάσαι? Δεν θα φοβόμουν τίποτα αν όλος ο κόσμος σε έβλεπε με τα δικά μου μάτια. Γιατί όταν σε βλέπω ή όταν σε ακούω, νιώθω πως είχα δίκιο να κάνω ό,τι έκανα για σένα. Όλη την ώρα φέρνω στο νου μου τον τρομερό κίνδυνο που έκανε τις ματιές μας να συναντηθούν. Τη μεγάλη σου γενναιότητα που σε έκανε να ψηφίσεις τη ζωή σου για να με σώσεις από τα μανιασμένα κύματα. Που για χάρη μου αμέλησες και γονιούς και πατρίδα και σταμάτησες εδώ τα βήματά σου για να μου εμπιστευθείς τη μεταμφιεσμένη τύχη σου και για να μπορείς να με βλέπεις μασκαρεμένος όπως τώρα σε υπηρέτη του πατέρα μου. Όλα αυτά με γοητεύουν χωρίς αμφιβολία και είναι αρκετά στα μάτια μου για να δικαιολογήσουν το δεσμό που δέχτηκα να μας ενώσει. Ίσως όμως δεν είναι αρκετά για να με δικαιολογήσουν στους άλλους. Και δεν είμαι διόλου βέβαιη αν ο κόσμος νιώθει τα αισθήματά μου. Από όλα όσα είπες, μόνο για την αγάπη μου θα ρω πως αξίζω κάτι μπροστά σου. Όσο για τις ανησυχίες σου, τώρα άκουσέ με. Ο πατέρας σου φροντίζει ο ίδιος να σε δικαιολογήσει όλο τον κόσμο. Από την άλλη μεριά, η τρομερή τσιγκουνιά του και ο αυστηρός τρόπος που μεταχειρίζεται τα παιδιά του θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν και τα πιο παράξενα πράγματα. Συγχώρεσέ με, αγαπημένη μου Λίζα, που μιλώ έτσι μπροστά σου. Το ξέρεις δά και μόνη σου πως είναι δύσκολο να πει κανείς καλό για τον πατέρα σου. Ωστόσο, αν μπορέσω, καθώς το ελπίζω, να ξαναβρω τους γονιούς μου, δεν θα κουραστούμε καθόλου να τους φέρουμε στα νερά μας.
Περιμένω με ανυπομονησία νέα τους. Και αν αργήσουν να έρθουν, τότε θα πάω να φροντίσω μόνος. Όσο παρακαλώ πολύ, Βαλέρη, να μην φύγεις καθόλου από εδώ. Φρόντισε μονάχα να κερδίσεις τη συμπάθεια του πατέρα. Αυτό μόνο προσπάθησε. Βλέπεις και μόνη σου πόσο προσπαθώ. Και πόσα έξυπνα κομπλιμέντα αναγκάστηκε να του κάνω για να με δεχτεί στην υπηρεσία του. Βλέπεις τι κάνω για να φαίνομαι συμπαθητικός. Τι λογής αισθήματα υποκρίνομαι για να κερδίσω την εύνοιά του. Και προοδεύω περίφημα, δεν μπορείς να πεις. Τώρα βλέπω πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κερδίζεις τους ανθρώπους από το να καμώνεσαι πως έχεις τα γούστα τους. Να παραδέχεσαι τις αρχές τους και με το να πενάς τα ελαττώματά τους και να χειροκροτείς τις πράξεις τους. Φτάνει μόνο να μην παρατραβάς το σκηνή και να μην φανερώσεις καμιά φορά το παιχνίδι που τους παίζεις. Διαφορετικά και οι πιο έξυπνοι πέφτουν στο δόκανο της κολακίας. Και μα την αλήθεια, θα ήταν άστοχο και γελίο να μην τους ταΐζει κανείς έτσι, όταν τα πενέματα είναι το καλύτερο ορεκτικό τους. Φυσικά, από ό,τι κάνω λείπει κάπως η ειλικρίνεια. Μα όταν κανένας έχει ανάγκη τους ανθρώπους, πρέπει να συμμορφώνεται με τα κέφια τους. Μα γιατί δεν φροντίζεις να πιάσεις φιλίες και με τον αδερφό μου? Αυτό θα μας βοηθούσε πολύ, αν καμιά φορά η υπηρέτρια τα κατάφερνε να ανακαλύψει το μυστικό μας. Δεν μπορεί κανείς να τα πετύχει όλα μαζί. Και έπειτα ο πατέρας και ο αδερφός σου διαφέρουν τόσο πολύ στη γνώμη, που είναι δύσκολο να συντεριάσεις αυτές τις δύο συμπάθειες. Ωστόσο εσύ, μπορείς να κερδίσεις τον αδερφό σου και να εκμεταλλευτείς τη φιλία που υπάρχει μεταξύ σας για να τον κάνεις να ενδιαφερθεί για το διζήτημά μας. Ακού, θα δω πως έρχεται. Εγώ φεύγω. Να ευκαιρία να του μιλήσεις και να του αποκαλύψεις ότι νομίζεις σκόπιμο από την ιστορία μας. Δεν ξέρω αν θα έχω τη δύναμη να του κάνω αυτή την εξομολόγηση. Καλά που σε βρίσκω μόνη, αδερφή μου. Γιατί καίγομαι από την επιθυμία να σου μιλήσω και να σου ανοίξω την καρδιά μου. Είμαι έτοιμη να σε ακούσω. Τι έχεις να μου πεις? Ένα σωρό πράγματα, καλή μου, συμπυκνωμένα σε μια μόνο λέξη. Αγαπώ. Αγαπάς? Ναι, αγαπώ. Ωστόσο, πριν προχωρήσω, ξέρω πως δεν είμαι ανεξάρτητος και πως, αν γιος, έχω χρέος να υπακούσω στο θέλημα του πατέρα. Ξέρω πως δεν πρέπει να δίνουμε την καρδιά μας χωρίς τη συγκατάθεση εκείνων που μας έφεραν στον κόσμο. Ξέρω πως ο ουρανός τους διόρισε αφεντικά των πόθων μας και πως είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε το παράδειγμά τους. Ξέρω πως επειδή οι ίδιοι δεν ένιωσαν ποτέ μια τρελή φλόγα να τους καίει, γελιούνται πιο δύσκολα από μας και πως μπορούν να βλέπουν ασφαλέστερα ποιο είναι το καλό μας. Όλα αυτά σου τα λέω, αγαπητή μου Λίζα, για να σε βγάλω από τον κόπο να μου τα πεις εσύ. Και επειδή το κάτω-κάτω της γραφής η αγάπη μου δεν έχει σκοπό να ακούσει τίποτα, και γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ να μην θελήσεις να μου βάλεις γνώση. Μήπως αραβωνιάστηκες, αδελφέ μου, με την κοπέλα που αγαπάς? Όχι. Όχι, μα είμαι αποφασισμένος να το κάνω. Και σε εξορκίζω ακόμα μια φορά να μην προσπαθήσεις να μ' αλλάξεις γνώμη. Μα φαίνομαι δε τόσο παράλογη. Όχι, φίλη μου, μα εσύ δεν αγαπάς. Εσύ δεν ένιωσες ποτέ τη γλυκιά βία που ασκεί μια τρυφερή αγάπη πάνω στην καρδιά μας. Και φοβούμαι πολύ τη φρονιμάδα σου. Αλίμονο, καλύτερα να μην μιλάμε για τη φρονιμάδα μου, αδερφέ μου. Δεν υπάρχει χριστιανός που να μην την έχασε κάποτε στη ζωή του. Και αν σου ανοίξω την καρδιά μου, ίσως φανώ στα μάτια σου πολύ λιγότερο φρόνιμη από σένα. Ο Θεός να δώσει να είναι η ψυχή σου σαν και τη δική μου. Ας τελειώσουμε πρώτα το δικό σου ζήτημα. Έλα, κάθισε κοντά μου και πες μου, ποια να αγαπάς? Μια νέα που τη λένε Μαριάννα. Ζει μαζί με τη μητέρα της. Έτσι τυχαία ανακάλυψα πως οι δύο αυτές γυναίκες βρίσκονται σε ανάγκη. Και πως η περιορισμένη ζωή τους είναι γεμάτη στερήσεις και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Φαντάσου λοιπόν, Λίζα, πόσο μεγάλη θα ήταν η χαρά μου αν μπορούσα να ανακουφίσω κάπως τα πρόσωπα που αγαπώ. Αν μπορούσα να βοηθήσω με τρόπο μια ενάρετη οικογένεια που βρίσκεται σε δύσκολες στιγμές. Και σκέψου ύστερα πόσο στενοχωριέμαι που είναι αδύνατο εξαιτίας της συγκουνιάς του πατέρα μας να δοκιμάσω μια τέτοια χαρά και να δώσω σε αυτή τη νέα μια απόδειξη της αγάπης μου. Καταλαβαίνω, αδερφέ μου, τη στενοχώρια σου. Είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι φαντάζεσαι. Γιατί επιτέλους υπάρχει σκληρότερο πράγμα από αυτή την τρομερή τσιγκουνιά που μας δέρνει και από αυτή την παράξενη ξεραΐλα που μας κάνει να υποφέρουμε τόσο πολύ? Σε τι θα μας χρησιμέψουν, σε παρακαλώ, τα χρήματα, όταν μας έρθουν σαν γεράσουμε και δεν είμαστε σε θέση να τα χαρούμε? Και όταν σήμερα είμαι υποχρεωμένος να δανείζουμε από όλες τις μεριές? Και όταν αναγκάζουμε, καθώς εσύ, να προσπέφτω στους πραγματευτάθεις για να μπορέσω να κάνω ένα ρούχο της προκοπής? Τέλος πάντων, αποφάσισα να σου μιλήσω για να με βοηθήσεις να καταφέρω τον πατέρα να με νιώσει. Και αν δεν θελήσει να το κάνει, μάθε ότι είμαι αποφασισμένος να πάω αλλού μαζί με εκείνον που αγαπώ και να ζήσω ευτυχισμένος με ό,τι θελήσει να μου δώσει ο Θεός. Γύρεψα κιόλας να δανειστώ χρήματα για να βάλω σε ενέργεια το σχέδιό μου. Και αν οι δουλειές σου, αδερφή μου, είναι σαν τις δικές μου και ο πατέρας μας αντισταθεί στις επιθυμίες μας, τότε που λες τον παρατάμε και οι δυο μαζί και γλιτώνουμε μια για πάντα από την τυραννία που τόσα χρόνια μας έκανε να νιώσουμε η αφόρητη φιλαργυρία του. Είναι αλήθεια πως κάθε μέρα που περνά κάνει και πιο αισθητή την έλλειψη της μακαρίτσας της μητέρας. Σώπα, σώπα, και ακούω τη φωνή του πατέρα.
Ας πάμε κάπου αλλού να μου τελειώσεις την εξομολόγησή σου και ύστερα ας ενώσουμε τη δύναμή μας ενάντια στο σκληροτράχυλο πείσμα του. Και μην πάρει τσάκα. Άντιαξέ μου μέσα στη γωνιά. Μπορεί κανένα τίποτα, βέβαια. Χαμένο κορμί. Δεν σε θέλω πια για υπηρέτη. Ποτέ μου δεν είδα χειρότερο παλιωτόμαρο από αυτό τον καταραμένο γέρο. Εμένα το Σαΐτα να μου μιλάει έτσι. Σίγουρα θα έχει το διάολο μέσα. Τι μουρμουρείς μωρέ μέσα από τα δόντια σου? Γιατί με διώχνετε? Ποιος σου δώσε το δικιά μου μωρέ κρεμάνταλα να μου γυρεύεις το λόγο? Φύγε στη στιγμή μη σου τσακίσω τα κόκαλα. Μα τι σας έκανα? Με έκανες να θέλω να φύγεις αμέσως. Αφέντη μου, ο Κλεάνθης ο γιος σας με πρόσταξε να τον περιμένω εδώ. Πήγε να τον περιμένεις έξω στο δρόμο και μην κάθεσαι στο σπίτι μου σαν το παλούκι για να βλέπεις τι γίνεται και να ωφεληθείς από αυτά. Δεν θέλω να έχω όλη την ώρα μπροστά μάτια με ένα προδότη που με παρακολουθεί, που τα καταραμένα του μάτια τρυπών σε όλες μου τις δουλειές. Τρώνα χόρταγα το έχει μου και ψαχουλεύουν όλες τις γωνιές για να δουν αν υπάρχει τίποτε για κλέψιμο. Μα πως διάτανο μπορώ να σας κλέψω? Είστε από εκείνους που τους κλέβουν εύκολα? Όταν κλειδώνετε όλα σας τα υπάρχοντα και φυλάτε βάρδια μέρα νύχτα. Κλειδώνω τι μου αρέσει και φυλάω βάρδια κατά το κέφι μου. Όλοι εσείς οι σπιούνοι, άλλη δουλειά δεν έχετε παρά να βλέπετε τι κάνω και να ακούτε τι λέω. Τρέμω. Μην υποψιάστηκε τίποτε για τα λεφτά μου. Μήπως μωρέ πας έξω και κανείς τούμπανε πως έχω κρυμμένα λεφτά στο σπίτι μου? Τι, έχετε κρυμμένα λεφτά? Όχι μασκαρά, δεν είπα αυτό. Θα λυσάξω. Λέω, μήπως από την κακία σου πας έξω και διαλαλείς πως έχω. Και τι με μελιμένα αν έχετε ή αν δεν έχετε? Μήπως θα βάλω τίποτα στη τσέπη μου? Μου καμώνεσαι το φρόνιμο. Τώρα θα σου φέρω μια που θα σου κουφάνω τα αυτιά για αυτή τη φρονιμάδα σου. Ξεκουμπείς από εδώ για τελευταία φορά? Καλά καλά, ξεκουμπίζουμε αφέστη. Στάτου! Μήπως μου σούφρωσες τίποτα? Τι να σούφρωσω? Για ζήγος εδώ, δείξε μου τα χέρια σου. Να τα. Και τα άλλα. Τα άλλα? Τα άλλα τα μπατζάκια σου. Α, να τα. Μην έχωσες τίποτα εκεί μέσα? Κοιτάξτε μόνος σας. Αυτά τα μεγάλα βρακιά είναι σωστοί κρυψώνες και κλεπταποδόχοι. Και θα ήθελα πολύ να βλέπα κάποιον κρεμασμένα από δάφτα. Α, ένας τέτοιος άνθρωπος αξίζει να πάθει ό,τι φοβάται. Εγώ θα τον έκλεβα πολύ ευχαριστώ. Τι? Κάτι έλεγες για κλεψιά. Λέω πως με ψάχνετε παντού για να δείτε αν έκλεψα τίποτα. Έτσι μ' αρέσει να κάνω. Και γι' αυτό θα σε ξαναψάξω. Η Πανούκλα να φάει την τσιγκουνιά και του τσιγκούνι. Τι είπες λέει? Τι είπα? Τι είπες για την τσιγκουνιά και του τσιγκούνι? Α, είπα η Πανούκλα να φάει την τσιγκουνιά και του τσιγκούνι. Για ποιους θες να πεις? Για του τσιγκούνι. Δε ποιοι είναι αυτοί οι τσιγκούνι? Δε κάτι παλιωτόμαρα και ξυνταβελόνι. Μα αυτό. Μα γιατί σε κλεντίζεστε του λόγου σας? Σε κλεντίζομαι γιατί πρέπει να σε κλεντίζομαι. Καλέ πας και νομίσετε πως μιλούσα για σας. Νομίζω εκείνο που νομίζω. Ωστόσο θέλω να μάθω για ποιον τα λες αυτά. Τα λέω για τη σκούφια μου. Κι όμως εγώ θα μπορούσα να μιλήσω στυράκι σου. Μου απαγορεύεται να βρίζω του τσιγκούνι? Όχι! Μα σου απαγορεύω να σαλιαρείς και να είσαι αυτά δισκάσμος. Μα δεν λέω όνομα. Θα σου τις βρέξω εάν ξαναμιλήσεις. Όποιος έχει μίγα μοιάζεται. Θα το βουλώσεις? Ναι, θέλοντας και μη. Ξεκουμπείς από εδώ. Καλά καλά καλά, ξεκουμπίζουμε. Βέβαια, δεν είναι και λίγη έγνοια να φυλάς στο σπίτι σε ένα μεγάλο ποσό χρήματα. Και ευτυχισμένος είναι όποιος έχει την περιουσία σε ασφαλισμένο μέρος και κρατάει μονάχα όσα του χρειάζονται για τα καθημερινά του έξοδα. Πρέπει να σπάσει κανένας το κεφάλι του για να βρει μέσα σε ολόκληρο το σπίτι του μια σίγουρη κρυψώνα. Γιατί για μένα τα χρηματοκιβώτια είναι ύποπτα και δεν τους έχω ποτέ εμπιστοσύνη. Γιατί αυτά είναι πάντα τα πρώτα που ψάχνουν να βρουν. Ωστόσο δεν ξέρω αν έκανα καλά να παραχώσω μες στο περιβόλι μου 10.000 σκούδα που μου έφεραν χτες. 10.000 χρυσά σκούδα είναι μεγάλο λογαριασμός. Θεέ μου, προδόθηκα μόνος μου. Τι τρέχει? Τίποτα, πατέρα. Είσαστε πολύ ώρα εδώ? Μόλις μπήκαμε, πατέρα. Μήπως ακούσατε? Τι πράγμα? Αυτό. Ποιο? Κοινό που έλεγα πρωτήτερα. Όχι, όχι. Κι όμως τα ακούσατε. Θα με συμπαθάς. Κι όμως το βλέπω πως κάτι άρπαξε τα αυτή σας.
Έλεγα λοιπόν στον εαυτό μου πόσο δύσκολο είναι σήμερα να βρει κανένας χρήματα και πως είναι πολύ τυχερός όποιος μπορεί να έχει 10.000 κούδα σπίτι του. Διστάζαμε να σε ζυγώσουμε από φόβο μη σε διακόψουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένο που σας το είπα αυτό για να μην πάρετε το πράγμα ανάποδα και θα ρέψετε πως έχω εγώ τάχα 10.000 κούδα. Δεν ανακατευόμαστε καθόλου στις δουλειές σου. Μακάρι να είχα 10.000 κούδα. Όχι, θα ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα. Θα μου ερχόντουσαν κουτί. Θα με βολεύανε μια χαρά. Και να δείτε πως τότε δεν θα γκρίνιαζα καθώς γκρινιάζω τώρα πως η καιρή είναι δύσκολη. Μα προς Θεού πατέρα, δεν έχεις κανένα λόγο να γκρινιάζεις. Όλος ο κόσμος ξέρει πως έχεις μεγάλη περιουσία. Τι λέει? Έχω μεγάλη περιουσία? Όσοι τα λένε αυτά είναι ψεύτες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Και είναι μασκαράδες όσοι διαδίδουν τέτοιες φήμες. Τι μόνης πατέρα? Είναι τρομερό να με προδίδουν τα ίδια τα παιδιά μου και να γίνουν οι εχθροί μου. Μα πρέπει να είναι εχθρός σου όποιος λέει πως έχεις περιουσία. Και βέβαια κάτι τέτοιες κουβέντες και αυτά τα τρελά έξοδα που κάνετε θα γίνουν αιτία να έρθουν καμιά μέρα να μου κόψουν το λαιμό με την ιδέα πως κολυμπάω μέσα στο χρυσάφι. Και ποια είναι τα μεγάλα έξοδα που κάνω? Ρωτάς πια? Και υπάρχει μεγαλύτερο σκάνδαλο από αυτό το πολυτελέστατο αμάξι ψεριανής μες στην πόλη? Χτες μάλλον την αδερφή σου. Μα αυτό εδώ είναι πολύ χειρότερο. Αν είχα μετρητό όσα φοράτε από την κορυφή ως τα νύχια, θα βγάζα τόκο με ουρά. Χίλιες φορές το είπα πως τα φερσίματά σου καθόλου δεν μου αρέσουν. Μου παρακάνεις τον κόντε και για να γυρίσει ντυμένος έτσι θα πει πως με κλέβει. Τι έκανε λέει? Σε κλέβω? Και που ξέρω εγώ τότε που βρίσκεις τόσα λεφτά για να μου κάνεις τέτοια ζωή? Πού τα βρίσκω πατέρα? Παίζω. Και καθώς είμαι τυχερός στο παιχνίδι, ξοδεύω όσα λεπτά κερδίζω για να φέρνουμε σαν άνθρωπος. Πολύ άσχημα κάνεις. Αν είσαι τυχερός στο παιχνίδι, έπρεπε να αποφεληθείς και να το κεις με έναν ομοτόκο τα λεφτά που κερδίζεις για να τα βρεις μια μέρα έτοιμα. Θα ήθελα πολύ να ξέρω, για ας αφήσουμε τα ρέστα κατά μέρος, σε τι χρησιμεύουν όλες αυτές οι κορδέλες και οι δαντέλες που βλέπω να είσαι φορτωμένος από το λαιμό στις τέρνες? Είναι τάχα απαραίτητο να ξοδεύει κανένας χρήματα για περούκες, σαν έχει τα σκουλιά και τα τζουλούφια του που δεν κοστίζουν τίποτα? Στοιχηματίζω πως για περούκες και κορδέλες θα έχει ξοδέψει 20 πιστόλες. Και 20 πιστόλες, έστω και με τον πιο εξευτελισμένο τόκο 12%. Ναι, μας δίνουν 8 λίρες, 6 σόδια και 8 δινάρια το χρόνο. Έχεις δίκιο. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά και ας μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Μα τι βλέπω, θα ρω πως κάνω εννοήματα μεταξύ τους για να μου κλέψουν το πουγί μου. Δεν μου λέτε παρακαλώ τι σημαίνουν αυτά τα εννοήματα? Μαλώνουμε ο αδελφός μου και εγώ ποιος να μιλήσει πρώτος, γιατί έχουμε και οι δυο να σου πούμε κάτι. Και εγώ έχω κάτι να πω και των διονών σας. Θέλουμε πατέρα να σου πούμε κάτι για παντριά. Μα κι εγώ για παντριά θέλω να σας μιλήσω. Όχι δά μπαμπά. Τι είναι αυτό το ξεφωνητό? Τι είναι αυτό που σε τρομάζει κόρη μου? Οι λέξεις ή το πράγμα το ίδιο? Ο γάμος μας τρομάζει με τον τρόπο που τον φαντάζεσαι. Φοβόμαστε μήπως τα αισθήματά μας δεν συμφωνούν με την εκλογή σου. Λίγη υπομονή. Μην ανησυχείτε καθόλου. Ξέρω τι χρειάζεται και στους δυο σας και δεν θα έχει κανένα σας παράπονο για ό,τι σκοπεύω να κάνω. Και για να αρχίσουμε καμιά φορά, δεν μου λέτε μήπως ξέρετε κάποια νέα που τη λένε Μαριάννα και κάθεσαι εδώ κοντά μας? Ναι πατέρα. Και εσύ? Άκουσα να μιλάνε για αυτήν. Πώς σου φαίνεται γε μου αυτή η νέα? Τη βρίσκω πολύ χαριτωμένη. Η φυσιογνωμία της? Πολύ σεμνή και πολύ έξυπνη. Το ύφος της και οι τρόποι της? Σπάνιοι, χωρίς συζήτηση. Δεν νομίζεις πως μια κοπέλα σαν κι αυτήν αξίζει τον κόπο να τη σκέφτεται κανένας? Ναι πατέρα. Και πως θα ήταν μια νύφη αξιοζήλευτη? Πολύ αξιοζήλευτη. Και πως φαίνεται μια πολύ καλή νοικοκυρά? Χωρίς άλλο. Και πως ένας σύζυγος θα μένε ικανοποιημένος μαζί της? Σίγουρα. Υπάρχει μόνο μια μικρή δυσκολία. Φοβάμαι μήπως δεν έχει όση πρίκα χρειάζεται. Μα πατέρα η πρίκα δεν έχει καμία σημασία σαν είναι να πάρει κανένας ένα κορίτσι καθώς πρέπει. Να με συμπαθάς. Να με συμπαθάς πολύ. Θα μπορούσε να μου πεις άλλο, πως αν δεν πάρει κανένας όσα λεφτά γυρεύει, μπορεί να τα κερδίσει με άλλο τρόπο. Φυσικά, ούτε λόγος.
Τέλος πάντων, χαίρο πολύ που συμφωνάμε, γιατί η καλή διαγωγή και η χάρη της μου σκλάβωσαν την καρδιά και είμαι αποφασισμένο να την παντρευτώ, αν έχει φυσικά και λίγα μετρητά. Είσαι, είπες, αποφασισμένος. Να παντρευτώ τη Μαριάννα. Ποιος, εσύ, εσύ. Εγώ. Δεν σου γεμίζω το μάτι. Μου ήρθε ξαφνικά μια λιποθυμία και πάω έξω να συνέλθω. Δεν είναι τίποτα. Θα σου περάσει. Τρέξε γρήγορα στην κουζίνα και κατέβασε ένα ποτήρι κρύο νερό. Να σου τα αρχοντόπουλά μου τα μηγιάγκυχτα που δεν έχουν κουράγιο ούτε όσο ένα κοτόπουλο. Αυτό που λες, κόρη μου Λίζα, αποφάσα για μένα. Όσο για τον αδερφό σου, του προορίζω κάποια χείρα που ήρθαν και μίλησαν σήμερα το πρωί. Και σένα θα σε δώσω στο σινιόρ Ανσέλμι. Στο σινιόρ Ανσέλμι? Ναι, είναι ένας άντρας όριμος, μυαλωμένος και έξυπνος και δεν είναι παραπάνω από 50 χρονών. Και μέσα στα άλλα ακούγεται και από παραδάκι. Να με συμπαθάς, μπαμπά, αλλά δεν έχω καθόλου σκοπό να παντρευτώ. Να με συμπαθάς εσύ, μικρή μου φίλη, αλλά εγώ θα σε παντρέψω. Σου ζητώ συγγνώμη, πατέρα. Σου ζητώ συγγνώμη, κόρη μου. Είμαι παντοτινά δούλη του σινιόρ Ανσέλμι, ωστόσο με την άδειά του δεν θα τον παντρευτώ ποτέ. Είμαι ταπεινότατος δούλος σου, ωστόσο με την άδειά σου θα τον παντρευτείς και απόψε μάλιστα. Απόψε? Ναι, απόψε. Αυτό δεν θα γίνει, μπαμπά. Αυτό θα γίνει, κόρη μου. Όχι. Ναι. Και εγώ σου λέω όχι. Και εγώ σου λέω ναι. Δεν θα υποκύψω ποτέ. Εγώ θα σε κάνω να υποκύψω. Προτιμώ να σκοτωθώ παρά να πάρω ένα τέτοιον άντρα. Δεν θα σκοτωθείς καθόλου και θα τον παντρευτείς. Μα τι ανέδεια είναι αυτή που ακούστηκε ποτέ μια κόρη να μιλά με αυτόν τον τρόπο στον πατέρα της? Και που ακούστηκε ποτέ ένας πατέρας να παντρεύει την κόρη του με αυτόν τον τρόπο? Είναι μια τύχη που θα τη ζήλευε κάθε μια κοπέλα. Και στοιχηματίζω πως όλος ο κόσμος θα εγκρίνει την εκλογή μου. Και εγώ στοιχηματίζω πως κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα την εγκρίνει. Να, έρχεται ο Βαλέριος. Δέξα να τον εβάλουμε κριτή στη διαφορά μας. Δέχομαι. Θα υποταχθεί στην απόφασή του? Ναι, θα κάνω ό,τι πει αυτό. Μιλημένα, αξιγημένα. Έλα εδώ, Βαλέρια. Σε διορίσαμε διαιτητή να μας πεις ποιος από τους δυο μας έχει δίκιο. Η κόρη μου ή εγώ? Έχετε δίκιο εσείς, κύριε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ξέρεις για τι πράγμα κουβεντιάζουμε? Όχι. Μα δεν μπορεί να έχετε άδικο. Έχετε πάντα δίκιο. Θέλω να την παντρέψω απόψε με έναν άνθρωπο πλούσιο και σοφότατο. Και αυτή η αδιάντροπη μου λέει κατάμουτρα πως τον εγγράφει στα παλιά τη τα παπούτσα. Τι λες εσύ γι' αυτό? Τι λέω? Ναι. Τι λέω? Πες μου λοιπόν, τι λες? Λέω πως στο βάθος είμαι σύμφωνος μαζί σας. Και πως δεν είναι δυνατόν να έχετε άδικο. Όμως... Πως δεν έχει? Ο σινιόρ Ανσέλμις είναι μια τύχη βουνό, επατρίδης, αριστοκράτης, τρυφερός, σοβαρός, έξυπνος, παραλής. Και από τον πρώτο του γάμο δεν του απόμεινε κανένα παιδί. Θα μπορούσε να βρει καλύτερο? Σίγουρα όχι. Θα μπορούσε ωστόσο να σας πει πως το πράγμα είναι βιαστικό. Και πως θα έπρεπε τουλάχιστον να της δοθεί λίγος καιρός για να δει αν η κλίση της θα μπορέσει να ταιριάσει. Είναι μια ευκαιρία που πρέπει να την αρπάξει από τα μαλλιά. Ακόμα έχει ένα πλεονέκτημα που δεν θα μπορούσε να το βρει αλλού. Δέχεται να την πάρει δίχως πρίκα. Δίχως πρίκα? Ναι. Τότε το πράγμα αλλάζει. Αυτός είναι ένας λόγος που σε αποστομώνει. Πρέπει να το παραδεχτεί και η ίδια. Και για μένα είναι μια μεγάλη οικονομία. Τι κουβέντα να γίνεται? Το πράγμα μιλάει μόνο του. Τώρα, είναι αλήθεια πως η κόρη σας μπορεί να υποστηρίξει πως ο γάμος είναι μια υπόθεση πολύ σπουδαιότερη από ό,τι νομίζει κανένας? Πως πρόκειται για την ευτυχία ή την δυστυχία ολόκληρης της ζωής της? Πως ένας δεσμός που θα βαστάξει σε με το θάνατο πρέπει να αποφασίζεται με πολλές προφυλάξεις? Κόρη σπρίκα! Έχετε δίκιο, αυτό αποφασίζει για όλα, είναι πολύ φυσικό. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να πούν πως σε τέτοιες περιπτώσεις και τα αισθήματα της κόρης είναι κάτι που πρέπει να λογαριάζεται τέλος πάντων και πως αυτή η μεγάλη διαφορά ηλικίας, γούστων, διαθέσεων που υπάρχει κάνει στην παντριά εύκολα τα δυσάρεστα παραστρατήματα. Χωρίς βρήκα! Το επιχείρημά σας είναι ατράνταχτο, το ξέρω. Τι διάτανο μπορώ να πω εναντίον? Μα υπάρχουν, βλέπετε, και πατέρες που θα προτιμούσαν να ευχαριστήσουν τα κορίτσια τους δίνοντας χρήματα που χρειάζονται, που δεν θα θυσίαζαν ποτέ στο συμφέρον. Μόνο θα κοίταζαν πριν απ' όλα να εξασφαλίσουν στην παντριά αυτό το αρμονικό τέριασμα που διατηρεί ακατάπαυστα την τιμή, την ησυχία, τη χαρά και που. Χωρίς βρήκα! Είναι αλήθεια, αυτό βουλώνει κάθε στόμα. Χωρίς πρίκα. Δεν υπάρχει τρόπος να αντισταθεί κανένας. Μήκε γελάστηκα. Θα ρω πως άκουσα κάποιο σκυλί να γαυγίζει στον κήπο. Μην πήγαν να μου κλέψουν τα λεφτά μου. Μην το κουνείς από εδώ. Ξαναγυρίζω αμέσως.
Τι σοϊαστία είναι αυτά, Βαλέρια, να του μιλάς έτσι? Το κάνω για να μην τον ερεθίσω και για να φτάσω ευκολότερα στο σκοπό μου. Υπάρχουν άνθρωποι που μόνο με λεξοδρομίες πιάνονται. Χαρακτήρες δύστροποι που δεν ξέρουν άλλο από την άρνηση. Άλογα πεισματάρικα που δεν εννοούν ποτέ να πάρουν τον ίσιο δρόμο της λογικής. Κάνε λοιπόν και εσύ πως δέχεσαι ό,τι λέει και να δεις που έτσι θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Μα ο γάμος αυτός, Βαλέρια. Θα βρούμε τρόπο να τον ματαιώσουμε. Τι τρόπο να βρούμε, αφού θα γίνει απόψε? Ζήτησε μια αναβολή και προσποιήσου την άρρωστη. Μα θα ανακαλύψουν το ψέμα μου όταν φωνάξουν τους γιατρούς. Αστειεύεσαι. Και τι σκαμπάζουν οι γιατροί από αρρώστιες? Έλα, έλα, έλα. Μαζί τους μπορείς να έχεις ό,τι αρρώστια σου αρέσει. Κάτι θα βρουν να πούν για να εξηγήσουν την αιτία της. Και επιτέλους μας μένει μια τελευταία διέξοδος. Να το σκάσουμε και να γλιτώσουμε μια και καλή. Κι αν η αγάπη σου, καλή μου Λίζα, είναι τόσο σταθερή ώστε. Ναι. Μια κόρη πρέπει να υπακούει στον πατέρα της. Δεν πρέπει να ψιλολογάει πώς είναι και πώς δεν είναι ο σύζυγος. Και όταν μάλιστα δεν της γυρεύει πρίκα, τότε πρέπει να παίρνει δίχως δισταγμό ό,τι της δίνουν. Μπράβο. Να φρόνιμες κουβέντες. Κύριε, σας ζητώ συγγνώμη που παραφέρομαι λίγο και παίρνω το θάρρος να της μιλώ έτσι, αλλά. Δεν παραφαίνεσαι καθόλου. Είμαι μάλιστα πολύ ενθουσιασμένος και θέλω να έχεις πάνω της απόλυτη εξουσία. Εννοώ να κάνεις ό,τι θα σου πω. Ύστερα από αυτό, μην αρνηθείτε τη χάρη που σας ζητώ, κύριε. Θέλω να μην την ακολουθήσω για να συνεχίσω τα μαθήματα που της άρχισε. Και βέβαια, θα με υποχρεώσεις μάλιστα, παιδί μου. Καλό είναι να της κρατά κανείς τα γέμια. Η αλήθεια πρέπει. Μην μπαίνετε καθόλου σε έγνοια. Είμαι βέβαιος πως θα τα καταφέρω. Κάνε καθώς ξέρεις. Εγώ πάω να κάνω μια μικρή βόλτα στην πόλη και θα ξαναγυρίσω αμέσως. Μάλιστα, Δεσποινής. Το χρήμα είναι το πολύτιμότερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Και πρέπει να ευγνωμονείτε το Θεό που σας έδωσε ένα λαμπρό και τίμιο πατέρα. Ξέρει τι θα πει ζωή. Όταν δέχεται κανένας να πάρει ένα κορίτσι δίχως πρίκα, τότε δεν κοιτάνε περισσότερα. Όλα είναι κλεισμένα μέσα σε αυτό το δίχως πρίκα. Αυτό τα αντικατασταίνει όλα. Την ομορφιά, τα νιάτα, την καταγωγή, την τιμιότητα, τη φρόνηση και την ειλικρίνεια. Τι άξιο παλικάρι που είναι. Σου μιλά σαν την πυθία. Ευτυχισμένος όποιος έχει τέτοιους υπηρέτες. Ευτυχισμένο, ναι. Πολύ ευτυχισμένος όποιος έχει τέτοιους υπηρέτες. Βρε προδότη Σαΐτα, βρε μασκαρά, που πήγες και χώθηκες. Δεν σου είχα πει. Μάλιστα, κύριε Κλεάνθη, ήρθα εδώ για να σας περιμένω αποφασισμένος για όλα. Μα ο κύριος πατέρας σας, ο πιο χαριτωμένος προστιχάνθρωπος του κόσμου, με έδιωξε με τις κλωτσές και παραλίγο να μου οργώσει και το τομάρι. Πώς πάει η υπόθεση μας? Τα πράγματα μας βιάζουν, ξέρεις περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Από τότε που έχω να σε δω, ανακάλυψα πως ο πατέρας μου είναι και αντίζηλός μου. Ο πατέρας σας ερωτοχτυπημένος? Ναι. Και εγώ δεν ξέρω πώς θα κατάφερα να του κρύψω την ταραχή μου σαν άκουσα το νέο. Αυτός να μπερδεύεται σε ερωτοδουλειές? Τι διάτανο του μπήκε στο μυαλό? Τον κόσμο δεν τον λογαριάζει? Και ο έρωτας είναι τάχα για ανθρώπους που έχουν το σκαρί του? Έλατε, για τις αμαρτίες μου έπρεπε να τον χτυπήσει στο κεφάλι ετούτη η τρέλα. Μα γιατί του κρύβεται την αγάπη σας? Για να με υποψιάζετε λιγότερο και να έχω το ελεύθερο να ενεργώ στρατηγικότερα για να ματαιώσω αυτό το γάμο. Τι απάντηση σου δώσα? Μα την πίστη μου, αφέντη, οι άνθρωποι που δανείζονται είναι πολύ δυστυχισμένοι. Τραβάνε τον παθό τους στον τάραχο, σαν βρεθούν στην ανάγκη να πέσουν στα χέρια κανένας στοκογλύφου. Ώστε δεν θα τελειώσει η δουλειά. Κάθε άλλο. Ο Κυρσίμος ο Μεσίτης Μασίστησαν είναι άνθρωπος της πιάτσας και καπάτσος. Και μέσα σε όλα ξετρελάθηκε μαζί σας. Λέει πως μόλις σας είδε, σκλαβώθηκε η καρδιά του. Θα έχω τις 5.000 φράγκα που ζητώ. Ναι, πρέπει πρώτα όμως να δεχτείτε κάποιους μικρόρους. Αν θέλετε να τελειώσει η δουλειά σας. Ξέστειλε να συνεννοηθείς με τον άνθρωπο που θα δώσει τα λεφτά. Όχι δα και έτσι. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται μάνι-μάνι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει ακόμα να κρύβεται περισσότερο και από εσάς. Και υπάρχει πολύ μυστήριο στην υπόθεση. Εννοεί σόιν και καλά να κρύβει το όνομά του. Και σήμερα πρέπει, λέει, να ανταμωθείτε οι δυο σας σε ένα σπίτι για να μάθει από το στόμα σας τι περιουσία έχετε και ποια είναι η φαμίλια σας. Ωστόσο δεν ανησυχώ καθόλου. Μόνο το όνομα του πατέρα σας να ακούσει, καλέ, αυτό φτάνει. Είναι και τ' άλλο πως η μητέρα μου πεθαίνοντας μ' άφησε όλη την περιουσία της. Ακούτε τώρα και μερικά αρθράκια που καθυπαγόρευσε ο ίδιος στο μεσίτη μας για να δείτε πριν αποφασίσετε.
Η συν περίπτωση ο δανειστής βεβαιωθεί περί της πλήρους εξασφαλισεώς του, ο δε δανειζόμενος την χάνει ανήλικος και ανήκει στην οικογένεια εύπορων, διαθέτσαν κινητά και ακίνητα, στερεά εισφαλισμένα και μη επιβαρυνόμενα διυποθήκης, θέλει συγκεντρωθεί εχέγγυα εντυμότητος και εκλεγωμένο υπό του δανειστού, ως ενδιαφέρεται αποκλειστικός και μόνον δια της συμφώνος προς την ισχύουσα νομοθεσία σύνταξη του ομολόγου. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Επί το τέλειο, όπως ο δανειστής μη αισθάνεται τύψη συνειδότος, επιμένει ή να παραχωρήσει το χρήμα του μετόχων 5,5%. 5,5%? Α, διάβολε, να και ένας τίμιος άνθρωπος. Δέχομαι, δέχομαι. Επειδή όμως ο ηρημένος δανειστής δεν διαθέτει ο ίδιος το περιουπρόκειται ποσόν και είναι ευχαριστήσει το δανειζόμενον, θα δανειστεί του το παρατρίτον αντιτόκου 12%. Να πληρώσει και τον δεύτερον του των τόκων, του θόπερ θα παρακινεί στον κεφαλαιούχον να διαθέσει το αναγκαίον χρήμα. Μα πού να πάρει οργή. Ποιος καινούριος το κογλήφος, ποιος αράπης να είναι τάχα αυτός. Δηλαδή γυρεύει 18%. Έτσι είναι, αυτό λέω κι εγώ. Και έχει και παρακάτω. Τι να τα κάνω τα παρακάτω. Έχω ανάγκη από λεφτά και πρέπει να δεχτώ όλους τους όρους. Το ήξερα και δώσα κιόλας την απάντηση. Τι είναι ακόμα? Ένα μικρούλι άρθρο απομένει ακόμα. Εκ των ζητουμένων 15.000 φράγκων ο δανειστής, μόνο 12.000 φράγκα θα δυνηθεί να καταβάλει εις ρευστόν. Διότι υπολοιπόμενα 10.000 σκούδα ο δανειζόμενος θα λάβει σκεύη, φάσματα, κοσμήματα, κατανομαζόμενα εις ειδική καταγραφή και τα οποία ο δανειστής εξετίμησε εις τη συμφέρουσαν δυνατήν τιμήν. Τι πάει να πει αυτό? Ακούτε τώρα και την καταγραφή. Πρώτον, ένα κρεβάτι τετράγωνο με γύρους από δαντέλες Ουγγαρίας, βαλμένες όμορφα-όμορφα επάνω σε μια τσόχα, χρώμα λαδί μαζί με 6 κουβέρτες και ένα πάπλωμα. Όλα σε καλή κατάσταση και φωδραρισμένα με λευτό ταφτά, δίχρωμο, κόκκινο και μπλε. Δεύτερον, μια κουνουπιέρα από φίνο τριανταφυλλή τούλι με κρόσα και φραμπαλάδες από καθαρό μετάξι. Τι διάβολο να τα κάνω αυτά? Μια στιγμή, αφήστε με, μην διαζόσαστε. Έπειτα, ένα κεντυμένο παραπέτασμα παριστάνει τους έρωτες του Γκομπό και της Μασέ. Παρακάτω, ένα μεγάλο τραπέζι από ξύλο καρυδιάς με 12 ποδάρια και στριφτές κολόνες που τραβιέται από τις δύο άκρες μαζί με τα 6 του σκαμιά. Τι στην οργή τι θέλω? Κάνετε λίγο υπομονή. Έπειτα, 3 ντουφέκια με υποκόπανο, γαρνισμένο από φίλτιση, μαζί με τις 3 σιδερένιες βέργες τους. Έπειτα, ένας φούρνος από κεραμίδι, με 3 χύτρες και 2 αποσταχτικά χωνιά, κατάλληλα για να ξελαμπικάρουν τα υγρά. Το πήρε ο διάολος και το σήκωσε. Σιγά σιγά, δε αφήστε με. Έπειτα, ένα λαούτο της Μπολόνιας με όλες του τις κόρδες, ή τουλάχιστον τις πιο πολλές. Έπειτα, ένα σκάκι, ένα τάβλι και ένα παιχνίδι της Κίνας σε σχέδιο ελληνικό, όλα κατάλληλα για να σκοτώνεις τις ώρες σου, σαν δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Τέλος, ένα τομάρι σαύρας 3,5 πόδια, παραγεμισμένο με άχυρο, στολίδι πολύ περίεργο για να κρεμιέται από το ταβάνι της κάμαρης. Πάντα τα ανωτέρω μνημονευόμενα αντικείμενα κανονικής αξίας. Αν τον τεσσάρων και η μισή χιλιάδων λιρών εξεπέσα στην τιμή των 1.000 σκούδων χάρη στη φιλοτιμία του δανειστού. Ω, φούσκωσα! Η πανούκλα να τον φάει μαζί με το φιλότιμό του, το Θεομπέχτη ή το Δήμιο. Ακούστηκε ποτέ τέτοια τοκογλυφία? Σαν να μην έφτανε ο άγριος τόκος που μου παίρνει, με υποχρεώνει από πάνω να φορτωθώ στη ράχη μου για 3.000 λίρες όλες αυτές τις παλιάτσες. Ούτε 200 σκούδα δεν πιάνω αν τις πουλήσω. Κι όμως πρέπει να δεχτώ και να υποκύψω σ' ό,τι θέλει, γιατί είναι σε θέση να με αναγκάσει. Μου έχει βάλει ο παλιάνθρωπος το μαχαίρι στο λαιμό. Σας βλέπω, αφέντη, να τραβάτε το δρόμο που πήρε και ο Μακαρίτης ο Πανούργος και στο τέλος εμουφλούζεψε, γιατί έπαιρνε όλο δανεικά, αγόραζε ακριβά, πουλούσε μισοτιμής και τρώγε πάντα από τα έτοιμα. Τι θες να κάνω? Να που καταντούν οι νέοι από την καταραμένη τσιγκουνιά των πατεράδων τους. Και ύστερα από όλα αυτά παραξενεύονται που τα παιδιά παρακαλούν να τα τεινάξουν μια ώρα αρχίτερα. Ομολογώ πως ο δικός σας ο πατέρας θα μπορούσε να βάλει στα αίματα και τον πιο φρόνιμο άνθρωπο του κόσμου. Δεν έχω, δόξα τω Θεώ, διαθέσεις εγκληματικές και ξεχωρίζω μέσα στο συνάφι μου που όλοι τους κάνουν ύποπτες μικροεπιχειρήσεις. Γιατί εγώ ξέρω να κάνω τη δουλειά μου και βγάζω την ουρά μου μόλις θα βρω μπαστούνια. Μα να σας πω την αλήθεια, τα φερσίματα του πατέρα σας θα με έβαζαν εύκολα σε πειρασμό να τον κλέψω. Και θα ρω πως αν τον έκλεβα, θα έκανα την πιο αξιέπαινη πράξη. Ας παραμερίσουμε όμως τώρα, γιατί βλέπω τον πατέρα μου να έρχεται μαζί με τον κυρσίμο το μεσίτη. Εν τω μεταξύ, για δώσ' μου τον κατάλογο να του ρίξω μια ματιά. Ελά, κύριε. Είναι ένας νέος που έχει ανάγκη από λεφτά.
Οι δουλειές του τον αναγκάζουν να τα θέλει αμέσως και θα δεχθεί σίγουρα τους όρους σας. Μα πιστεύεις, κυρσί μου, πως δεν υπάρχει κίνδυνος? Ξέρεις καλά το όνομα, την περιουσία και την οικογένεια του νέου που μου λες. Όχι, δεν ξέρω και πολλά πράγματα για να σας φωτίσω. Έτσι στην τύχη βρέθηκε στον δρόμο μου. Μα θα σας φωτίσει ο ίδιος για όλα. Ο υπηρέτης του με βεβαίωσε πως θα ευχαριστηθείτε πολύ σαν τον γνωρίσετε. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι τούτο, πως η φαμίλια του είναι πολύ πλούσια, πως δεν έχει μητέρα και πως αν θέλετε σας υπόσχεται να πεθάνει ο πατέρας του σε 8 μήνες. Κάτι είναι κι αυτό. Η φιλανθρωπία μας επιβάλλει, κυρσί μου, να κάνουμε για τον πλησίον μας ό,τι μπορούμε. Αυτόν ακούγεται. Τι πάει να πει αυτό, κύριε Κλεάνθη? Ακούσατε τι λέει ο κυρσί μου στον πατέρα σας? Τι είπες, ποιος είμαι? Μήπως με πρόδωσε, Σαΐτα? Α, είστε πολύ βιαστικός, βλέπω. Ποιος σας είπε πως ήταν εδώ το σπίτι? Πιστεύτε με, κύριε, πως δεν τους έδωσα εγώ το όνομα και τη διεύθυνσή σας. Μα έχω τη γνώμη πως δεν είναι μεγάλο το κακό. Οι άνθρωποι είναι διακριτικοί και μπορείτε να εξηγηθείτε μεταξύ σας. Τι λέει? Αυτό είναι, κύριε, το πρόσωπο που θέλει να δανειστεί τις 15.000 φράγκα που σας είπα. Πώς, ώστε του λόγου σου, κρεμανταλά, κάνεις αυτές τις ύποπτες δοσοληψίες? Πώς, ώστε του λόγου σου, πατέρα, μαγειρεύεις αυτά τα άτιμα ομόλογα? Καλό είναι να του δίνουμε εμείς τώρα από εδώ, κυρσί μου. Ώστε του λόγου σου θέλεις να με καταστρέψεις με αυτά τα τρελά δάνεια? Ώστε του λόγου σου γυρεύεις να πλουτίσεις με αυτές τις ακατονόμαστες τοκογλυφίες? Ύστερα από όλα αυτά, τολμά να παρουσιάσαι μπροστά μου? Ύστερα από όλα αυτά, τολμάς να παρουσιάζεσαι στον κόσμο? Μα πες μου στο Θεό σου, δεν τρέπεσαι καθόλου να κάνεις τέτοιες ασωτίες και να βουτάς αυτά τα τρομακτικά έξοδα και να σπαταλάς έτσι αδιάντροπα τα χρήματα που μάζεψε ο πατέρας με τον ιδρώτα του προσώπου του? Μα πες μου κι εσύ, στο Θεό σου, δεν κοκκινίζεις καθόλου να εξευτελίζεις την υπόλοιψή σου με αυτές τις βρωμαδουλειές που κάνεις και να θυσιάζεις το όνομα και τη φήμη σου σε αυτή την ακόρεστη δίψα σου, να στιβάζεις τάλιρο-τάλιρο την περιουσία σου και όταν είναι να εισπράξεις στόχους να σοφίζεσαι τις πιο ξετσίποτες πονηριές που μπροστά τους χλωμιάζουν και το πιο σπουδαίο το κογλύφων τα τεχνάσματα? Χάσω από τα μάτια μας καλά, φύγε να μη σε βλέπω. Ποιος εγκλημάτει περισσότερο κατά τη γνώμη σου? Εκείνος που αγοράζει τα λεφτά που χρειάζεται ή εκείνος που κλέβει λεφτά και δεν ξέρει τι να τα κάνει? Φύγε, σου λέω, να μη σε βλέπω και μ' ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Φύγε! Φύγε! Κι όμως δεν με δυσαρέσει καθόλου αυτή η περιπέτεια. Ήταν μια προειδοποίηση για να έχω τα μάτια μου τέσσερα και να προσέχω τι κάνει αυτός ο μασκαράς. Ώρα είναι να κάνω μια μικρή επιθεώρηση στα λεφτά μου. Η περιπέτεια αυτή ήταν πολύ κωμική. Κάπου θα έχει, φαίνεται, ο αφέντης μου καμιά μεγάλη αποθήκη γεμάτη παλιάτσες, γιατί τίποτα από όσα έγραφε με στον κατάλογο δεν μου ήταν γνωστό. Ω, κακομύρη Σαΐτα, πώς ήταν αυτό να συναντηθούμε? Ω, του λόγου σου είσαι, κυραφροσύνη μου. Και τι δουλειά έχεις εδώ πέρα? Ό,τι δουλειά κάνω παντού, κάνω μεσητείες. Εξυπηρετώ τον κόσμο και εκμεταλλεύομαι όσο καλύτερα μπορώ τη λίγη αξιοσύνη που μου έδωσε ο Θεός. Ξέρεις καλά πως για να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο χρειάζεται καπατσοσύνη. Και πως ανθρώπους σαν και εμένα η τύχη δεν έδωσε άλλο εισόδημα έξω από τις μηχανές και τα τερτύπια. Έχεις καμιά δοσοληψία με τον αφέντη του σπιτιού? Ναι, ανάλαβα να του τελειώσω κάποια μικροϋποθεσούλα του και ελπίζω κάτι να βγάλω. Να βγάλεις από αυτόν? Μα την πίστη μου, θα σε η πιο τετραπέρα τη γυναίκα του κόσμου αν καταφέρεις και του ξεκολλήσεις φράγκο. Σε αυτό το σπίτι, πρέπει να ξέρεις, είναι πολύ ακριβά τα χρήματα. Υπάρχουν όμως και περιστατικά που κάνουν γαλαντόμο και τον πιο σφιχτό. Δούλο σου, κυραφροσύνη μου. Ωστόσο, ακόμα δεν τον έμαθες από την καλή το σινιόρα Παγκόν. Μέσα σε όλους τους ανθρώπους, ο σινιόρα Παγκόν είναι ο λιγότερο άνθρωπος. Μέσα σε όλους τους θνητούς, ο θνητός, ο πιο σκληρός και ο πιο τσιγκούνης. Και όσο για τη λέξη δίνω, αυτή η λέξη τον κάνει άνω κάτω. Δεν λέει ποτέ σου
δίνω το χέρι μου, παρά σου δανείζω το χέρι μου. Ξέρω εγώ τον τρόπο να αρμέγω τους άντρες και έχω το μυστικό να ξυπνάω την τρυφεράδα τους, να γαργαλίζω την καρδιά τους και να τους αγγίζω όπου τους πονεί. Κουροφέξαλα, αυτόν εδώ στοιχηματίζω δεν τον κάνεις ποτέ τόσο τρυφερό ώστε να σου γυαλίσει παραδάκι. Είναι σκύλος σωστός και η τσιγκουνιά του μπορεί να ξαρματώσει και το πιο γαϊδουρινό πείσμα. Με δύο λόγια, αγαπάει τα λεφτά περισσότερο και από τη φήμη και από την τιμή και από την αρετή. Και όταν έρχεται κανείς να του ζητήσει κάτι, το πιάνουν σπασμοί. Είναι σαν να το χτυπάς όπου τον σφάζει, σαν να το τρυπάς στην καρδιά, σαν να του ξεκολλάς. Μα να τον έρχεται, εγώ φεύγω. Όλα πάνε καλά. Τι τρέχει λοιπόν, Φροσύνη? Καλέ να χτυπήσω ξύλο. Τι καλά που στέκεστε. Ολοηγία είναι το πρόσωπό σας. Ολοηγία εγώ? Ποτέ μου δεν σας είδα τόσο φρέσκο και τόσο κοτσονάτο. Ας τα παραλέσω. Λέω το σωστό στα μάτια μου. Ποτέ σας δεν είσαστε πιο νέος. Ξέρω εγώ νέος 25 χρονών που είναι πολύ πιο γέρο από την αφεντιά σας. Ωστόσο, Φροσύνη, τα έχω τα 60 μου. Και τι είναι αυτό? Τι είναι 60 χρόνια? Ακούω και κουβέντες. Βρίσκεστε στο άνθος της ηλικίας σας. Τώρα μπαίνετε στην καλύτερη εποχή της ζωής σας. Είναι η αλήθεια. Ωστόσο θα ρω πως 20 χρόνια λιγότερα δεν θα μου έκαναν κακό. Αστειεύεστε, δεν έχετε εσείς ανάγκη από τέτοια. Είστε από την μάστα των ανθρώπων που ζουν 100 χρόνια. Λες? Και δεν είναι ερώτημα. Έχετε όλα τα σημάδια. Για σταθείτε, για σταθείτε. Να, αυτό εδώ. Ανάμεσα από τα δυο σας μάτια. Λοιπόν, αυτό είναι σημάδι μακροζωίας. Ξέρεις από τέτοια του λόγου σου, Φροσύνη? Τα ξέρω, λέει. Για δώσε μου το χεράκι σας. Μια στιγμή να βγάλω το δαχτυλίδι. Ο Θεέ μου, τι περίφημη γραμμή ζωής. Δηλαδή? Δεν βλέπετε, είσαμε που φτάνει αυτή εδώ η γραμμή. Εκεί ύστερα τι βγαίνει με αυτό? Λοιπόν, μα την πίστη μου είπα πριν 100 χρόνια. Λοιπόν, τώρα βλέπω καθαρά ότι θα πατήσετε τα 120. Μα είναι δυνατόν? Αν δεν σας σκοτώσουμε, θα πεθάνετε. Εσείς θα θάψετε και τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Τόσο το καλύτερο. Για πες μου τώρα, πώς πάει η υπόθεσή μας? Και το ρωτάτε, βάζω εγώ πουθενά το χεράκι μου χωρίς αποτέλεσμα? Αν μπείτε πια για παντριές, κανένας δεν μου βγαίνει μπροστά. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε όλο τον κόσμο που να μην μπορώ μέσα σε λίγον καιρό να τον κάνω διπλό. Θεωρώ δηλαδή πως αν το έβαζα καλά στο μυαλό μου, θα μπορούσα να ζευγαρώσω και αυτόν ακόμα τον Σουλτάνο με τη δημοκρατία της Βενετιάς. Εδώ που τα λέμε, δεν βρήκα και μεγάλες δυσκολίες στο ζήτημά μας, μια και έχω σχέσεις μαζί τους, τα κουβέντιασα και με τη μια και με την άλλη και είπα στη μητέρα της το σχέδιο που κάνετε για τη Μαριάννα. Να περάσει δηλαδή από το δρόμο και να γυρίσει να κοιτάξει το παράθυρό σας. Και τι σου απάντησε? Δέχτηκε με τα χαρά στην πρότασή σας. Και όταν μάλιστα της είπα ότι θα επιθυμούσατε πολύ να έρθει η κόρη της στο σπίτι σας απόψε που θα γίνουν τα κοντράτα για το γάμο της κορούλας σας, μου την εμπιστεύτηκε χωρίς καμιά αντίρρηση. Μια και είμαι υποχρεωμένο να, καθώς ξέρεις, να κάνω απόψε ένα τραπέζι στο σινιόρ Ανσέλμι, θα ευχαριστιόμουν πολύ αν ερχόταν και εκεί. Πολύ σωστά. Λοιπόν, το είπαμε σήμερα, θα κάνει βίζα στην κόρη σας. Μετά λογαριάζει να κάνει μια βόλτα στο πανηγύρι και έπειτα θα έρθουν εδώ για το δείπνο. Τότε καλά, θα τους δανείσω το αμάξι μου να πάνε μαζί. Περίφημη ιδέα. Ωστόσο, Φροσύνη, δεν κουβέντιασες με τη μητέρα της αμπόσια πάνω κάτω πριν καλογαριάζει να δώσει στην κόρη της? Της είπες πρέπει να κουνηθεί λιγάκι, να βάλει τα δυνατά της? Γιατί σήμερα, αγαπητοί μου, κανένας δεν παντρεύεται μια κοπέλα αν δεν έχει κάτι. Καλέ, πώς το λέτε αυτό? Είναι μια κοπέλα που θα σας φέρει 12.000 λίρες εισόδημα το χρόνο. 12.000 λίρες εισόδημα? Και βέβαια. Πρώτα, μεγάλωσε και ανατράφηκε μέσα σε πολύ μεγάλη στέρηση. Είναι μια κοπέλα συνηθισμένη να τρώει χόρτα, γάλα, τυρί, πατάτες και που για να την ταΐζετε δεν θα χρειάζεστε ούτε καλοσερβιρισμένα τραπέζια, ούτε ακριβούς κονσομέδες, ούτε σπάνια γλυκίσματα, ούτε τις διάφορες ντελικατέτσες που θα απαιτούσε μια άλλη γυναίκα. Όλα αυτά που σας είπα, αν τα λογαριάσετε με το κοντήλι, μας δίνουν κέρδος τουλάχιστον 3.000 φράγκα το χρόνο. Έπειτα, η κοπέλα αυτή δεν γνοιάζεται παρά μονάχα για το νοικοκυριό της. Δεν αγαπάει ούτε τις βαρύτιμες τουαλέτες, ούτε τα ακριβά διαμαντικά, ούτε τα φανταχτερά έπιπλα που ξετρελαίνουν τις άλλες γυναίκες. Αν τα βάλετε και αυτά στο λογαριασμό, θα δείτε πως θα έχετε κέρδος άλλες 4.000 λίρες το χρόνο. Έξω από αυτό, αποστρέφετε τρομερά τα χαρτιά. Πράγμα πολύ σπάνιο για μια γυναίκα της εποχής μας. Εγώ ξέρω μια που κάθεται μάλιστα στη γειτονιά μας και που έχασε φέτος παίζοντας 31 20.000 φράγκα. Εγώ δεν σας τα βάζω όλα. Σας βάζω μονάχα το 1/4 που μας κάνουν 5.000 το χρόνο. Λοιπόν, βάλτε στις 5 αυτές χιλιάδες άλλες 4 για φορέματα και τζοπαϊρικά
Μας κάνουν 9.000. Προσθέστε ύστερα και 1.000 σκούδα για τροφή και να αμέσως οι 12.000 λίρες το χρόνο λογαριασμένοι στην πεντάρα. Ναι, καλά όλα αυτά που μου λες. Μα στο λογαριασμό σου δεν βλέπω φως, ρευστό. Α, με συμπαθάτε. Και μη γαρίζει, δεν είναι χρήμα κι αυτό να παντρευτείτε μια κοπέλα σε μη που τρώει σαν καρδερίνα, που δεν αγαπά καθόλου τα λούσια και την επίδειξη και που μισεί θανάσι με τα χαρτιά. Σίγουρα θα χωρατεύει. Θέλοντα να σχηματίσει την πρίκα που δεν έχει από τα έξοδα που δεν θα κάνει. Δεν δίνω ποτέ εξόφληση αν δεν εισπράξω. Και πρέπει κάτι να βάλω στο χέρι μου. Αχ, Θεέ μου, μα και στο χέρι σας κάτι θα βάλετε. Μου μίλησαν για κάποια χώρα όπου έχουν μεγάλη περιουσία και που θα γίνει και αυτή μια μέρα δική σας. Πρέπει να δω με τα μάτια μου. Και έπειτα, Φροσύνη, είναι και κάτι άλλο ακόμα που με βάζει ανησυχία. Η κοπέλα είναι νέα, καθώς βλέπεις, και οι νέες συνήθως μόνο τους νέους αγαπούν και μοναχά των νέων συντροφιά γυρεύουν. Φοβάμαι πως ένας άνθρωπος ηλικίας μου θα ήταν του γούστου της και πως αυτό θα δημιουργήσει κάποιες μικρές κοτούρες που δεν με ενθουσιάζουν καθόλου. Πολύ λίγο τη γνωρίζετε. Έχει και αυτό ακόμα το προτέρημα που ξέχασα να σας το αναφέρω. Αποστρέφεται τρομερά όλους τους νέους και μόνο για τους γέρους νιώθει μια κλίση ακατανίκητη. Αυτή? Ναι, αυτή. Αχ, θα ήθελα πολύ να την ακούγατε να μιλάει πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να υποφέρει ούτε τη θέα ενός νέου. Και ποτέ της δεν είναι τόσο μαγεμένη. Καθώς λέει, όταν βλέπει έναν όμορφο γέρο με μια μεγαλόπρεπη γενιάδα. Όσο πιο γέρος, τόσο περισσότερο της αρέσει. Και σας συμβουλεύω να μην πάτε να σας κάνουν νεότερο από ό,τι φαίνεστε. Η μεγάλη της αδυναμία είναι οι εξιντάδιδες. Να, εδώ και 4 μήνες μόλις, ό,τι ήταν έτοιμη να παντρευτεί, διέλυσε ξαφνικά το γάμο της, επειδή έμαθε πως ο γαμπρός ήταν μόνον 56 χρόνων και επειδή τον είδε να υπογράφει το συμβόλαιο του γάμου χωρίς γυαλιά. Μόνο γι' αυτό. Ναι, σκε, λέει πως μόνον οι εξιντάδιδες την ικανοποιούν και ξετρελαίνεται για μύτες που φοράνε γυαλιά. Πρώτη φορά μου ακούω ένα τέτοιο πράγμα. Μα άλλο να σας το λέω και άλλο να το δείτε μόνος σας. Ακόμα και στην καμαρά της. Ξέρετε τι είδους πορτρέτα και χαλκογραφίες έχει κρεμάσει? Όχι. Θα μου πείτε ίσως του Άδωνη, του Κέφαλου, του Πάρη, του Απόλλωνα. Λοιπόν, όχι. Στην καμαρά της θα δείτε πορτρέτα του Κρόνου, του Πρίαμου, του Γερονέστορα και αυτού του Γεροαγχύση, αυτόν που τον κρατάνε στον ώμο του στα παιδιά του. Αυτό είναι έξοχο. Να, κάτι που ποτέ μου δεν το σκέφτηκα και χαίρομαι πολύ μαθαίνοντας πως έχει τέτοια γούστα. Αληθινά, Φροσύνη, αν ήμουν γυναίκα, ούτε κι εγώ θα χώνευα τους νέους. Καλή σας πιστεύω, είχατε στα σαχλόπεδα που τα αγαπάνε κιόλας, κάτι νόστιμη κατεργαρά, ή κάτι κομψίλι με κοντόρι, που μόνο το δέρμα τους μπορεί κανείς να ζηλέψει. Μα δεν θα ήθελα να ξέρω τι ζουμί μπορούν να βγάλουν. Αυτό είναι για μένα κατανόητο. Δεν το χωρεί το μυαλό μου πως υπάρχουν γυναίκες που τους αγαπούν πολύ. Μα πρέπει να είναι τρελή και θεοπάλαδη μια γυναίκα για να της αρέσουν τα πεδαρέλια. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, θα πρέπει να μην έχει δράμει μυαλό. Τώρα είναι άντρες στο Θεό σας αυτά τα ξεπλημένα τσόβελα? Είναι δυνατόν ποτέ μια σωστή γυναίκα να αγαπήσει 7 τα ζώα? Ναι, αυτά λέω κι εγώ. Κάθε μέρα βλέποντας το ύφος του στο γυναικείστικο, το πρώτο χνούντι που αριστάνει το μουστάκι του και είναι ανασηκωμένο σαν του γάτου. Τις τσουμπένιες, τις μπερούκες, τα πανοβράκια που τους όλη την ώρα και τα ζουλούποτα στο μάτια του. Άλλο πράγμα να βλέπει κανείς ένα καλό χτισμένο και γεροδεμένο άντρα σαν και εσάς. Να ποιος είναι άντρας μια φορά εδώ βρίσκει το μάτι κάτι να είδει. Κι έτσι πρέπει να είναι φτιαγμένος και ντυμένος ένας άντρας για να εμπνέει τον έρωτα. Ώστε με βρίσκεις όμορφο. Όμορφο, λέει, τρέλα. Αχ, και να ήμουν λιγάκι πιονιά. Το πρόσωπό σας είναι μου για ζωγράφιση. Να γυρίστε λιγάκι, σας παρακαλώ. Αχ, καλύτερα δεν γίνεται. Για να σας δω να περπατάτε. Να κορμιχητό, λαμπαδιαστό και ελεύθερο. Κορμί που δεν του λείπει τίποτα. Γερό, χωρίς αρρώστια. Δόξα τω Θεώ, από αρρώστιες δεν υποφέρω σχεδόν ποτέ. Μόνο αυτό το συνάχι που με πιέζει. Άσια! Αυτό δεν είναι τίποτα. Το κρυολόγημα σας πάει τρέλα και δείχεται με πολύ χάρη. Για πες μου τώρα, Φροσύνη, η Μαριάννα δεν με είδε ακόμα? Δεν με πρόσεξε ποτέ περνώντας το δρόμο? Όχι, αλλά μιλήσαμε πολλές φορές για σας. Τη ζωγράφισα το πορτρέτο σας. Δεν παράληψα να της περνέσω την αξία σας και να της πω πόσο θα είναι ευτυχισμένη παίρνοντας έναν άντρα σαν και εσάς. Έκανες πολύ καλά και σε ευχαριστώ, Φροσύνη. Τώρα, κύριε, ήθελα κι εγώ να σας παρακαλέσω για μια μικρή χάρη. Έχω μια δίκη που κινδυνεύω να τη χάσω επειδή χρειάζομαι λίγα χρήματα. Τη δίκη αυτή σίγουρα θα την κερδίσω αν δείξετε λίγη καλοσύνη για μένα και μου δώσετε λίγα χρήματα.
Αχ, δεν ξέρετε πόσο θα ευχαριστιόταν αν σας έβλεπε. Θα της αρέσετε τρομερά. Και αυτός εδώ ο γιακάς θα της κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μα προπάντων θα τη μαγέψει η κιλότα σας. Έτσι, καθώς τη στερεώνετε στη μέση με το κορδόνι, θα τρελαθεί κυριολεκτικά μαζί σας. Μα ένας τέτοιος κορδωμένος γαμπρός θα είναι το πιο καλομαγειρεμένο φαΐ που ονειρεύτηκε. Με ενθουσιάζεις πολύ με αυτά που μου λες, Φροσύνη. Λοιπόν, αλήθεια, κύριε, αυτή η δίκη θα για μένα απίστευτες συνέπειες. Καταστρέφομαι ολότερα. Αν χάσω τη δίκη αυτή και μια μικρή βοήθεια θα με έκαμε να ορθοποδήσω. Θα ήθελα πολύ να βλέπετε πως ήταν μαγεμένη όση ώρα μ' άκουγα να της μιλάω για σας. Η χαρά έλαμπε στα μάτια της όση ώρα της εξιστορούσα τις χάρες σας. Και στο τέλος της άναψα την επιθυμία να δίνει ωραρχύτερα να παίρνει τέλος αυτό το συνοικέσιο. Είναι μεγάλη χαρά που μου δίνεις, Φροσύνη. Και ομολογώ πως είμαι κάθε υποχρεωμένος. Σας παρακαλώ λοιπόν, κύριε, δώστε μου τα λεφτά που σας γυρεύω. Αυτό θα με κάνει να σταθώ στα πόδια μου και θα σας εγνωμονώσω όλη μου τη ζωή. Γεια σου! Πάω να τελειώσω την αλληλογραφία. Σας βεβαιώνω, κύριε, ότι ποτέ δεν θα μπορούσατε να με βοηθήσετε στη μεγαλύτερη μου ανάγκη. Θα δώσω διαταγή να σας βάλει τα αμάξιμα όλες μαζί στο πανηγύρι. Δεν θα σας ενοχλούσα καθόλου, κύριε, αν δεν ήταν τόσο μεγάλη η ανάγκη μου. Και θα φροντίσω να δειπνίσετε νωρίς για να μην χαλάσετε το στόμα. Μην μου αρνηθείτε, κύριε, αυτή τη χάρη που σας γυρεύω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε, πόση χαρά θα αισθανθώ. Με φωνάζουν, άρα καλή. Ξεπάρτα με από εδώ. Σιγένω. Τού που να πάρει και να σε σηκώσει, παλιόσκυλο. Μα τον είδες εκεί το μασκαρά, ούτε που ίδρωσε τα αυτή του με τόσα και τόσα που του είπα. Ωστόσο εγώ δεν θα αφήσω στη μέση το προξενιό και οπωσδήποτε μου μένει η άλλη πόρτα ανοιχτή για να πάρω τα ποσοστά μου. Εμπρός, ελάτε όλοι εδώ. Μάλιστα. Πλεάνθη, Λίζα, Βαλέρια, Κυριάκου με, κυρία Κλαβδία και εσείς οι δύο υπηρέτες μου, Στουπής και Γαλαίος, για να δώσω τις διαταγές στον καθένα σας σύμφωνα με τη δουλειά του. Ζήγωσε, κυρία Κλαβδία, να καθαρίσεις παντού. Κοίτα όμως να μην τρίβεις πολύ δυνατά τα έπιπλα, γιατί φθύρονται. Έξω από αυτά, την ώρα του δείπνου θα έχεις κουμάντο στις μποτήλιες. Πρόσεξε, μην λείψεις καμιά ή μη σπάς τίποτα, γιατί θα σου κρατήσω τη ζημιά από το μισθό σου. Πολιτική τιμωρία. Μην είναι ήσυχος, αφέντη μου. Πήγαινε. Εσένα του πει και εσένα Γαλαίο, θα σας βάλω να ξεπλένετε τα ποτήρια και να κερνάτε κρασί. Μα να κερνάτε μόνο σαν διψάνε. Και όχι όπου καθώς συνηθίζεις μερικοί ξετσίποτοι σερβιτόροι να προκαλείτε τους καλεσμένους και να τους θυμίστε να πίνουν. Περιμένετε να σας ζητήσουν κρασί τουλάχιστον δυο φορές. Και μην ξεχνάτε να φέρνετε πάντα μπόλικο νερό. Φυσικά το κρασί χτυπά στο κεφάλι. Να βγάλουμε, κύριε, τις ποδιές μας. Ναι, όταν δείτε τους καλεσμένους άρχονται. Προσέξτε να μην χαλάσετε τα ρούχα σας. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε, πως η μπλούζα μου έχει από μπρος μια μεγάλη λαδιά. Και εμένα, κύριε, το βρακί μου είναι τρυπημένο πίσω. Και υπάρχει φόβος να φανεί με το συμπάθειο, κύριε. Ησυχία! Κοίταξε να έχεις την πλάτη σου γυρισμένη πάντα κατά τον τοίχο και να φαίνεσαι μονάχα από μπροστά. Και εσύ του πει κράτα όλη την ώρα το καπέλο σου έτσι όταν σερβίρεις. Πηγαίνετε. Όσο για σένα, κόρη μου Λίζα, είναι ανάγκη να προσέξεις όταν θα ξεστρώνει το τραπέζι, μην δει και γίνει καμιά ζημιά. Αυτή είναι μια δουλειά που ταιριάζει στα κορίτσα. Στο μεταξύ, κοίταξε να υποδεχτείς καλά τη μνηστή μου που θα έρθει να σε πάρει να πάτε μαζί της στο πανηγύρι. Άκουσες τι είπα? Μάλιστα, πατέρα μου. Και σιγέ μου, Κλεάνθη, γυναικάκια, που είχα την καλοσύνη να σου συγχωρέσω τη βρωμοδουλειά που πήρε να μου σκαρώσει πρωτύτερα, κοίταξε να μην παρουσιαστείς μπροστά της με κατεβασμένα μούτρα. Εγώ, πατέρα, με κατεβασμένα μούτρα? Και για ποιο λόγο τάχα? Ελλάδα, και ξέρω τι μούτρα κάνουν τα παιδιά σαν ξαναπαντρεύονται οι πατέρες τους. Αν όμως θέλεις να ξεχάσεις το τελευταίο σου παραπάτημα, σου συνιστώ να δεχθείς καλόκαρδα αυτό το πρόσωπο και να του φερθείς όσο καλύτερα μπορέσεις. Για να σου πω την πάσα αλήθεια, πατέρα, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ πως θα χαρώ που θα αποκτήσω μητρία. Και αν ακόμα σου το έλεγα, θα ήταν ψέματα. Όσο για να την υποδεχτώ καλά και να της δείξω ένα πρόσωπο γελαστό, αυτό σου το υπόσχομαι. Θα συμμορφωθώ κατά γράμμα με την επιθυμία σου. Τουλάχιστον προσπάθησε. Να δεις που θα μείνεις ενθουσιασμένος. Θα κάνεις φρόνημα. Βαλέριε, βοήθησε με τώρα σε αυτό. Και τώρα η σειρά, Κυριάκου με.
Σε φύλαξα για το τέλος, πλησίασε. Σε ποιον θέλετε να μιλήσετε, κύριε, στον αμαξά σας ή στον μάγειρό σας, γιατί είμαι και τα δυο. Και στις δυο. Και σε ποιον πρώτα? Στο μάγειρο. Τότε περιμένετε μια στιγμή, παρακαλώ, γιατί πρέπει να βγάλω το κασκέτο του αμαξά και να σας παρουσιαστώ σαν μάγειρος. Ένα, δύο, τρία, η σκούφια στο κεφάλι και νάτε. Περιμένω τις οδηγίες σας. Μπα, τι διάλογο επισημότητες είναι αυτές. Λοιπόν, είμαι αναγκασμένος, Κυριάκου, να κάνω απόψε ένα τραπέζι. Κάποιος φούρνος θα γκρεμίστηκε. Πες μου, λοιπόν, θα μας μαγειρέψεις καλά? Φυσικά, μου δώστε πολλά λεφτά. Τι διάολο, πάντα λεφτά. Θα ρει κανείς πως δεν έχουν να πουν τίποτα άλλο. Λεφτά. Άλλη λέξη δεν μπορεί να μπει από το στόμα τους. Λεφτά. Ποτέ μου δεν άκουσα απάντηση ανεβέστερη από αυτήν. Σπουδαίο κατόρθωμα, μα την αλήθεια, να μαγειρέψει κανείς καλά όταν έχει πολλά χρήματα. Αμα αυτό το κάνει ο καθένας. Δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα στον κόσμο από αυτό. Αν είσαι εξεφτέρης στη δουλειά σου, πρέπει να κάνεις καλό φαΐ με λίγα λεφτά. Καλό φαΐ με λίγα λεφτά? Αμα εδώ σε θέλω κάβουρα να μου πηδάς τα κάρβουνα. Μα την πίστη μου, κύριε οικονόμε, θα με υποχρέωνες πολύ αν μου μάθεις αυτό το μυστικό και να έπαιρες τη θέση μου στην κουζίνα. Γιατί σε βλέπω, πολυτεχνίτη μου, να χώνεις παντού τη μύτη σου. Ούλωστο. Και πες μου τι θα μας χρειαστεί. Ρωτήστε τον οικονόμο σας που θα σας κάνει καλό φαΐ με λίγα λεφτά. Ας τα αυτά και απάντησέ μου. Πώς είναι ο Μάτι, θα καθίσει στο τραπέζι? Θα είμαστε 8 έως 12. Μαζί να κάνεις φαΐ για 8. Όταν υπάρχει φαΐ για 8, μπορεί να πάνε και 12. Εννοείται. Λοιπόν, θα χρειαστούν 4 λογιών σούπες και 5 εντράδες. Σούπες. Εντράδες. Μα τι στην οργή μου τσαμπουνάς, με αυτά όλα τα είδη μια πολιτεία ολάκερη. Συντό. Ακλείστο το έρμο προδότη. Πας να μου φας όλο μου το έχει. Επιδόρπια. Ακόμα. Δεν μου λες. Έχεις σκοπό να σκάσεις όλους τους καλεσμένους? Ή μήπως θα ρίσεις πως ο κύριος κάλεσε εδώ τους ανθρώπους για να τους δολοφονήσει από το πολύ φαΐ? Για πήγαινε να διαβάσεις λίγο τα παραγγέλματα της υγιεινής και ρώτησε τους γιατρούς αν υπάρχει τίποτα πιο βλαβερό στον άνθρωπο από την πολυφαγία. Έχει δίκιο. Μάθε λοιπόν, Κυριάκου, με εσύ και οι συντεχνίτες σου, πως είναι σωστή καρμανιόλα ένα τραπέζι παραφορτωμένο με πολλά κρέατα και πως για να φανείς φίλος πραγματικός των ανθρώπων που έχεις καλεσμένους, πρέπει να βασιλεύει η λιτότητα στα φαγητά που τους σερβίρεις. Μάθε ακόμα πως σύμφωνα με έναν αρχαίο ρητό πρέπει να τρώμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να τρώμε. Να μια κουβέντα που αξίζει χρυσάφι. Έλα κοντά, παιδί μου, να σε φιλήσω. Σοφότερο ρητό δεν άκουσα ποτέ στη ζωή μου. Πρέπει να ζούμε για να τρώμε και όχι να τρώμε για... Όχι, κάπως αλλιώς κατόπες εσύ. Πως πρέπει να τρώμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να τρώμε. Μάλιστα, το εννοείς εσύ αυτό? Όχι. Ποιος μεγάλος άνθρωπος το είπε? Δεν θυμάμαι το όνομα. Θυμήσου να μου γράψει αυτά τα λόγια. Θέλω να τα χαράξω με στα γράμματα πάνω στο τζάκι της τραπεζαρίας μου. Είσαι ερχόμενοι να τα διαβάζουν. Μείνετε ήσυχος, θα σας το γράψω. Όσο για το δείπνο σας, αφήστε με να τα κανονίσω εγώ το ζήτημα. Θα τα κάνω όλα στην εντέλεια. Κάνε ό,τι θες. Τόσο το καλύτερο, θα έχω λιγότερη σκοτούρα. Πρέπει να αγοράσεις πράγματα που δεν τα τρώνε καθόλου και απροπάντων γκώνουν. Κανένα παχύ γιαχνί, τίποτα γαρνιρισμένο με κάστανα και έξω από την πόρτα, παιδί μου. Εμπιστευτείτε σε μένα. Και τώρα, Κυριάκου, πρέπει να καθαρίσει το αμάξι μου. Περιμένετε, γιατί τώρα μιλάτε στον αμάξα. Ένα λεπτό λοιπόν, να ξαναβάλω το κασκέτο μου. Να είμαι όλος αυτιά. Πώς πρέπει να καθαρίσει το αμάξι μου και να ετοιμάσει τα λογά μου για να πάνε στο πανηγύρι? Τα λογά σας, κυρία μου, μα την πίστη μου δεν είναι σε θέση να σύρουν τα ποδάρια τους. Στέκονται, δεν στέκονται όρθια. Τα καημένα τα ζώα σου δίνουν λύπηση μονάχα και να τα βλέπεις. Τους επιβάλλετε, βλέπετε, μια διέτα τόσο αυστηρή που δεν είναι πια άλογα, μα σκιές αλόγων. Σκελεθρωμένα φαντάσματα. Άλλοι είναι άρρωστα, χωρίς να κάνουν τίποτα. Γιατί δεν κάνουν τίποτα, κύριε, πρέπει γι' αυτό και να μην τρώνε κιόλα. Αυτά τα κακόμοιρα θα μπορούσαν να δουλέψουν πολύ, μα και να τρώνε. Μου σπαράζει την καρδιά να τα βλέπω έτσι εξαντλημένα. Γιατί επιτέλους νιώθω μια τρυφερότητα για τα λογά μου. Και όταν τα βλέπω να υποφέρουν, είναι σαν να υποφέρω ίδιος. Πολλές φορές βγάζω το φαΐ από το στόμα μου για να τους το δώσω. Α, κύριε, πρέπει να είναι κανένας πολύ σκληρός για να μην συμπονάει τον πλησίον του. Μα δεν είναι και σπουδαίο πράγμα να πάνω στο πανηγύρι? Όχι, κύριε. Τουλάχιστον εγώ δεν τα πηγαίνω, γιατί θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου να τους δίνω καμψικές στην κατάσταση που βρίσκονται. Πώς θέλετε να σύρουν μια καρότσα που δεν είναι σε θέση να σύρουν το κουφάρι τους? Μη στενοχωριέστε, κύριε. Θα παρακαλέσω το γείτονα Πικάρ να το οδηγήσει. Και επειδή αυτός εδώ μας χρειάζεται για το δείπνο. Καλύτερα. Τουλάχιστον δεν θα ψοφήσω στα δικά μου τα χέρια. Ο Κυριάκος μας κάνει τον πανετικό. Και ο κύριος οικονόμος μας κάνει τον οικοκύρη. Χέρμος! Αφέντη, δεν χωνεύω καθόλου τις κολακίες. Και βλέπω πολύ καλά πως ό,τι κάνει, δηλαδή να μας κοντρολάρει αδιάκοπα στο ψωμί και στο κρασί, στα ξύλα, στο αλάτι και στο λάδι, τα κάνει για να φαντάζει στα μάτια σας και για να έχει την ευνοιά σας. Αυτό με κάνει να λυσώ και να θυμώνω, ακούοντας κάθε μέρα όσα λέει ο κόσμος για σας. Γιατί επιτέλους, μόνο που δεν το θέλω, νιώθω μια συμπάθεια για σας. Ύστερα από τα λογά μου, είστε ο άνθρωπος που αγαπώ περισσότερο.
Μπορώ να μάθω, Κυριάκουμε, τι λέει ο κόσμος για μένα? Θα σας έλεγα, κύριε, αν ήξερα πως δεν θα θυμόλατε. Και γιατί να θυμώσω? Συμπαθάτε με, κύριε, μα είμαι βέβαιος πως θα σας ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Κάθε άλλο, ίσα ίσα θα ευχαριστηθώ. Θέλω πολύ να μάθω τι λέει ο κόσμος για μένα. Αφού επιμένετε λοιπόν, σας λέω αληθινά πως γίνατε το μπέγνιο του κόσμου. Ακούει κανένας χίλιες δυο κοροϊδίες κάθε μέρα εις βάρος σας. Κι είναι γλέντι αληθινό για τον κόσμο να σας ξεβρακώνει και να σας βάζει χάμο και να λέει τις πιο φοβερές ιστορίες για την τσιγκουνιά σας. Ο ένας λέει πως τυπώνεται ιδιαίτερα ημερολόγια με διπλές τις σαρακοστές και τις νηστείες για να έχετε ωφέλεια από τη στέρηση που επιβάλλετε στους ανθρώπους σας. Ο άλλος λέει πως στείλετε πάντα καυγά με τους υπηρέτες σας, σαν είναι γιορτή και έχουν έξοδο, μόνο και μόνο για να κάνετε το θυμωμένο και να μην τους δώσετε τίποτα στο χέρι. Κάποιος είπε πως μια φορά μηνύσατε τη γάτα ενός γείτονα γιατί έφαγε κάτι από μινάρια απεναρνήσει ο Μπούτι. Ένας άλλος πάλι είχε να λέει πως μια νύχτα σας τσάκωσαν που πηγαίνατε να κλέψετε το κριθάρι των αλόγων σας και πως ο αμαξάς που είχατε πριν έρθω εγώ, μη βλέποντας τα σκοτεινά ποιος είναι, σας έδωσε παραμία τεσσαράκοντα με το καμτσίκι του και δεν βγάλατε τσιμουδιά. Μα τι θέτε τέλος πάντων να σας πω? Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, ακούω να σας ψέλνουν τον αναβαλόμενο. Και ο κόσμος δεν έχει άλλη κουβέντα και άλλη διασκέδαση από την ευγενία σας. Και δεν σας δίνει άλλα ονόματα από τούτα. Ο Τσιγκούναρος, ο Εξιταβελώνης, ο Μασκαράς, ο Τοκογλίτης. Είσαι ένας λάκας, ένας ηλίθιος, ένας αδιάνθρωπος και ένας ξετύπωτος. Καλά, δεν το έλεγα εγώ πως δεν θα με πιστεύατε. Ήμουν βέβαιος πως η αλήθεια θα σας έφερε το αίμα στο κεφάλι. Να, άρπαξε κι άλλες για να μάθεις να μιλάς. Καθώς βλέπω, Κυριάκουμε, σε πλήρωσαν μια χαρά για την ειλικρίνειά σου. Άκου, Δόνιο Φερμένε μου, που μας κάνεις το σπουδαίο, θα ήταν προτιμότερο να κοίταζες τη δουλειά σου και να μην έχωνες παντού τη μύτη σου. Παρά να γελάς για το ξύλο που μου δοκάν, γέλα καλύτερα για τις μπαστούνιες που θα φας, γιατί δεν θα τις γλιτώσεις. Α, μη θυμώνεις έτσι, Κυριάκουμε. Σαν να φοβάται ο φίλος μας. Ας του τρίξω λίγο τα δόντια και αν είναι τόσο βλάκας ώστε να με φοβάται αληθινά, ας ξεθυμάνω το διαπάνω του. Το ξέρεις, κύριε, που γελάς πως εγώ που με βλέπεις δεν γελάω καθόλου και πως αν με πιάσω τα μπουρίνια μου θα σε κάνω να κλαις? Πιο σιγά. Τι είπα να πει πιο σιγά? Δεν χαμπαρίζω εγώ από τέτοια. Έλεος, έλεος. Είσαι ανεδέστατος. Μα, Κυριάκουμε. Ας τα ταγιάκουμε και τα ξεγιάκουμε, κάλπικο διάρι. Αν πάρω ένα μπαστούνι, μωρέ, θα σου αργάσω το τομάνι. Τι έκανε, λέει? Θα πάρεις μπαστούνι. Γιατί αγριεύεις? Αστεία κάναμε. Ξέρεις, λαπά μου, πως αν θέλω μπορώ να σε κάνω του αλατιού. Δεν έχω αμφιβολία. Ξέρεις πως δεν είσαι παρά ένας τέντζερης και ένας μάγειρος της δεκάρας. Το ξέρω πολύ καλά. Και πως δεν ξέρεις, με ξέρεις από την καλή εμένα. Σου ζητώ συμπάθειο. Είπες πως θα μου οργώσεις το τομάρι. Ναι, μα έτσι το είπα, για αστεία. Εμένα όμως δεν μ' αρέσουν καθόλου τέτοια αστεία. Να λοιπόν, άρπαξε μερικές για να μάθεις να σκέφεσαι καλύτερα. Α, για το ξύλο που έφαγα από τον αφέντη μου κάτι πάει και έρχεται. Αυτός έχει κάποιο δικαίωμα απάνω μου. Μα να τις φάω και από τον τζιτζιβρίγκο, αυτό πάει πολύ. Θα τον εκδικηθώ όπως μπορώ. Θα τον εκδικηθώ. Ξέρεις, Κυριάκο, είναι εδώ ο αφέντης. Ναι, ναι, εδώ είναι, κυρία Φροσύνη μου, το ξέρω και το παραξέρω. Πες του ότι ήρθε η Φροσύνη και η Μαριάννα. Πες του πως ήρθανε. Ναι, πάω να του το πω. Να ξέρεις, Φροσύνη μου, τι παράξενα που αισθάνομαι. Αν θες να ξέρεις, μάλιστα, φοβάμαι να αντικρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Μα γιατί, τι σε κάνει και ανησυχείς? Αλίμονο με ρωτάς και δεν φαντάζεσαι καθόλου την αγωνία μιας γυναίκας που είναι έτοιμη να δεχτεί ένα αναγκαστικό βασανιστήριο. Το βλέπω πολύ καλά πως για να πεθάνεις ευχάριστα, ο Αρπαγκόν δεν είναι το βασανιστήριο που θα προτιμούσες. Από το πρόσωπό σου καταλαβαίνω πως ο ξανθός εκείνος νέος που μου είπες δεν βγαίνει διόλου από το μυαλό σου. Ναι, δεν μπορώ να στο κρύψω, Φροσύνη. Οι τόσο διακριτικές επισκέψεις που μας έκανε, ομολογώ πως κάτι ξύπνησε μέσα μου. Μα έμαθες ποιος είναι? Όχι, δεν ξέρω καθόλου ποιος είναι. Ξέρω μόνο πως αναπλάστηκε για να τον αγαπούν. Αν ήμουν ελεύθερη να διαλέξω, θα τον προτιμούσα από κάθε άλλον. Ακόμα ξέρω πως είναι η κυριότερη αφορμή που νιώθω τώρα τόσο φόβο και τόση αγωνία μπροστά στον άντρα που θέλουν να μου δώσουν. Αχ, Θεέ μου, όλοι αυτοί οι ξανθούλιδες και οι μικρούλιδες είναι βέβαια τρισχαριτωμένοι και στην αρχή ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Μα οι περισσότεροι από δάφτους είναι αδέκαροι και δεν έχουν πουκάμισο να φορέσουν. Γι' αυτό, κοπέλα μου, είναι προτιμότερο να πάρεις έναν ηλικιωμένο, ναι, έναν ηλικιωμένο που θα σου έχει όλα σου τα καλά. Τώρα βέβαια ομολογώ πως με τον τρόπο αυτό η καρδιά και οι επιθυμίες της γυναίκας δεν βρίσκουν, ας πούμε, λογαριασμό και πως ένας τέτοιος σύζυγος μας αειδιάζει κάποτε. Μα αυτό, κοπέλα μου, δεν θα βαστάξει πολύ και ο γρήγορος θάνατός του, σε βεβαιώνω, θα σου δώσει την ελευθερία να πάρεις ένα άλλο σύζυγο αξιαγάπητο που αυτός θα τα επανορθώσει όλα.
Τι τρομερό πράγμα που είναι, Φροσύνη. Όταν για να γίνεις ευτυχισμένη πρέπει να εύχεσαι ή να περιμένεις το θάνατο ενός άλλου. Και όταν ο θάνατος δεν συμμορφώνεται πάντα με όλα τα σχέδια που καταστρώνουμε. Αστειεύεσαι. Αν παντρεύεσαι, παντρεύεσαι για να μείνεις σε λίγο καιρό χείρα. Αυτό πρέπει να είναι από τους πρώτους όρους του συμβολέου. Θα ήταν με την πίστη μου πολύ αδιάνθρωπος, αν δεν πέθανε μέσα σε τρεις μήνες. Να τον πέρατε. Αφροσύνη, τι φρικτός που είναι. Μη σας κακοφανεί, ωραία μου, αν παρουσιάζομαι μπροστά σας με γυαλιά. Ξέρω πολύ καλά πως τα θελγητρά σας είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού και πως γι' αυτό δεν χρειάζεται κανένας γυαλιά για να τα διακρίνει. Μα επιτέλους και τα άστρα με γυαλιά τα βλέπουν. Και εγώ πιστεύω πως είστε ένα άστρο, το ωραιότερο άστρο που υπάρχει μέσα στη χώρα των άστρων. Φροσύνη δεν απαντά καθόλου και καθώς φαίνεται μάλιστα δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένη που με είδε. Μη βλέπετε, είναι ακόμα σαστισμένη. Και πια τα κορίτσια ντρέπονται πάντα να φανερώσουν ότι έχουν μέσα στην ψυχή τους. Έχεις δίκιο. Να η κόρη μου, ωραία μου μικρούλα που έρχεται να σας χαιρετήσει. Έλα Λίζα να γνωρίσει Δεσποινίδα Μαριάννα. Ξοφλώ Δεσποινής, πολύ αργά το χρέος που είχα να σας επισκεφτώ. Ίσα ίσα που με προλάβατε, Δεσποινής. Είχα χρέος να σας επισκεφτώ πρώτη. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι. Τα γριόχορτα μεγαλώνουν γρήγορα. Τι αποκρουστικός που είναι, Φροσύνη. Είπε η ωραία μας. Είπε πως σας βρίσκει αξιολάτρευτο. Μου κάντε μεγάλη τιμή, αξιαγάπητη μικρούλα. Τι ζω που είναι. Στα αισθήματά σας με σκλαβώνουν. Αδεβαστώ περισσότερο. Να και ο γιος μου που έρχεται να σας χαιρετήσει. Ω Θεέ μου, διαπροστάκητη συνάντηση, Φροσύνη. Αυτός είναι ο νέος που σου έλεγα. Πολύ περίεργη σύμπτωση. Βλέπω πως παραξενεύεστε που έχω τόσο μεγάλα παιδιά. Μα πολύ σύντομα θα τα ξεφορτωθώ. Για να είμαι ειλικρινής, Δεσποσύνη, ομολογώ πως δεν περίμενα μια τέτοια συνάντηση και πως ο πατέρας μου με έκανε να σας στήσω όταν μου γνωστοποίησε το σχέδιό του. Και εγώ μπορώ να σας πω τα ίδια. Είναι μια προσδόκητη συνάντηση που με σαστίζει όσο και εσάς. Και ομολογώ πως δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη για μια παρόμοια περιπέτεια. Είναι αλήθεια, Δεσποινής, πως ο πατέρας μου δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη εκλογή. Και πως αισθάνομαι μεγάλη τιμή και χαρά που σας βλέπω. Με όλα αυτά, ωστόσο, δεν σας λέω πως χαίρομαι για αυτό το σχέδιο που θα σας κάνει να γίνετε μητριά μου. Και ο τίτλος της μητριάς, αν αγαπάτε, είναι ένας τίτλος που δεν σας εύχομαι καθόλου. Και ίσως τα λόγια μου αυτά φανούν κάπως βάναυσα σε μερικούς. Μα είμαι βέβαιος πως εσείς θα τους δώσετε την εξήγηση που αρμόζει. Ο γάμος αυτός, το φαντάζεστε βέβαια, μου προξενεί αποτροπιασμό. Γνωρίζοντας ποιος είμαι, θα καταλαβαίνετε επίσης πόσο θίγει τα συμφέροντά μου. Και δεν θα παραξενευτείτε σίγουρα αν σας πω, με την άδεια του πατέρα μου φυσικά, πως αν ήταν στο χέρι μου. Αυτός ο γάμος δεν θα γινότανε ποτέ. Να μια φιλοφροσύνη γεμάτο ανέδεια. Κι εγώ για απάντηση έχω να σας πω τα ίδια ακριβώς πράγματα. Και πως αν θα νιώθετε αποτροπιασμό που θα με βλέπετε μητριά σας, άλλο τόσο κι εγώ θα νιώθω αποτροπιασμό βλέποντάς σας σαν προγονό μου. Μην πιστεύετε, σας παρακαλώ, πως προσωπικά εγώ σας προξενώ αυτή τη δυσαρέσκεια. Θα στενοχωριόμουν πολύ αν σας έκανα να δυσαρεστηθείτε. Και αν μια απόλυτη δύναμη δεν με ανάγκαζε να το κάνω, βεβαιωθείτε πως δεν θα δίνα ποτέ τη συγκατάθεσή μου για αυτό το γάμο που τόσο σας στενοχωρεί. Δίκιο έχεις, ένα κουτό κοπλιμέντο, μια τέτοια απάντηση χρειαζόταν. Σας ζητώ συγγνώμη, ωραία μου, για την ανέδεια του γιού μου. Είναι νέος ακόμα και δεν ξέρει τι σημασία έχουν τα λόγια του. Σας βεβαιώνω πως όσα μου είπε δεν με πρόσβαλαν καθόλου. Απεναντίας, με ευχαρίστησε φανερώνοντας τα πραγματικά του αισθήματα. Μ' αρέσει η απροσποιητή ομολογία του. Και αν μιλούσε διαφορετικά θα τον εκτιμούσα λιγότερο. Είναι μεγάλη καλοσύνη σαν να τους κορνάτε τα σφάλματά του. Ο καιρός θα τον κάνει φρονιμότερο και θα αλλάξει και τα αισθήματά του. Όχι, πατέρα, δεν είμαι ικανός να αλλάξω. Και παρακαλώ θερμότατα τη Δεσποινίδα να με πιστέψει. Είδατε στριχνός που είναι. Ώστε θέτε να προδώσω την καρδιά μου. Το βιολί σου δεν εννοεί να αλλάξει κουβέντα. Πολύ καλά. Αφού πρέπει να μιλώ διαφορετικά, επιτρέψτε μου, Δεσποσύνη, να μπω στη θέση του πατέρα μου και να σας πω πως όλο τον κόσμο δεν υπάρχει πλάσμα πιο χαριτωμένο από εσάς. Πως δεν λογαριάζω τίποτα μπροστά στην ευτυχία να σας αρέσω. Και πως ο τίτλος του συζύγου είναι μια δόξα και μια ευτυχία που θα την προτιμούσα από τη μοίρα των πιο δυνατών βασιλιάδων της γης. Ναι, Δεσποινής, η ευτυχία που νιώθω ξέροντας πως είστε δική μου είναι για μένα ωραιότερη από κάθε άλλη ευτυχία. Αυτή σβήνει κάθε άλλη φιλοδοξία μου. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούσα να κάνω για μια κατάκτηση τόσο πολύτιμη. Και τα πιο μεγάλα εμπόδια. Σαν να παραπήρες, μωραγέ μου, σιγότερα. Κάνω στη Δεσποινίδα ένα κομπλιμέντο για λογαριασμό σου. Μα έχω διάολο και εγώ γλώσσα και μπορώ να τη μιλήσω. Δεν μου χρειάζεται δραγωμάνι σαν και σένα. Έλα,
Δώσε καρέκλες να καθίσουν. Όχι, όχι. Είναι προτιμότερο να πάμε τώρα στο πανηγύρι για να γυρίσουμε νωρίς και να τα πούμε με όλη μας την ησυχία. Τότε να πω να ζέψουν τα άλογα εις την άμαξα. Σας παρακαλώ, ωραία μου, να με συγχωρέσετε που δεν σας πρόσφερα κάτι πρωτού φύγετε. Α, το πρόβλεψα εγώ, πατέρα. Και είπα να φέρουν 2-3 δίσκους πορτοκάλια, κίτρο γλυκό και ζαχαρωτά που έστειλα να πάρουν για λογαριασμό. Βαλέρια! Βαλέρια! Μήπως βρίσκεται, πατέρα, πως δεν είναι αρκετά. Η Δεσποινή θα έχει την καλοσύνη να μας συγχωρέσει. Ήταν ολότελα περιττό. Είδατε, Δεσποινή, ποτέ σας ωραιότερο διαμάντι από αυτό που φορεί ο πατέρας μου στο δάχτυλό του? Αλήθεια, είναι ωραιότατο. Μου επιτρέπεις, πατέρα, να βγάλω αυτό το δαχτυλίδι από το δάχτυλό σου και να το δείξω στη Μαριάννα? Α, πρέπει να το δείτε από κοντά, Δεσποινή. Είναι έξοχο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Λαμποκοπάκια στράφτη. Ορίστε. Όχι, 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 Δεσποινή, να το κρατήσετε. Βρίσκεται στα πιο κατάλληλα χέρια. Είναι ένα δώρο που σας κάνει ο πατέρας μου. Εγώ! Δεν είναι αλήθεια, πατέρα, πως θες να το κρατήσει η Δεσποινή σαν ένα ενθύμιο της αγάπης σου? Σου στριψε! Συγκινητική παράκληση. Μου λέει να σας πείσω να το δεχτείτε. Μα δεν μπορώ. Κρυαστιεύεστε. Δεν εννοεί να το πάρει πίσω. Θα κρεπάρω! Αυτό θα σημαίνει. Μα όχι, 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 όχι. Σας λέω, θα το θεωρήσει προσβολή. Κάνετε μου τη χάρη. Μην επιμένετε. Μα πού να σε πάει, πανούκλα? Να, βλέπετε, η άρνησή σας τον αναστατώνει. Ακροδότη! Βλέπετε, τον φέρνετε σε απελπισία. Έννοια σου θα σου δείξω εγώ δήμια. Το λάθος δεν είναι δικό μου, πατέρα. Κάνω ό,τι μπορώ για να την πείσω να το κρατήσει, μα είναι πεισματάρα. Θα τα κουβεντιάσουμε μας δράσαλοι δυο μας. Δεσποινή, γίνεται αφορμή να μου θυμώσει ο πατέρας μου. Τρισκατά! Θα τον κάνετε να πέσει στο κρεβάτι άρρωστος. Έλεος, Δεσποινή, μην επιμένετε περισσότερο. Μα κοίταξε πείσμα, Θεέ μου. Κράψε το κοπέλα μου το δαχτυλίδι, αφού ο κύριος το θέλει. Κρύα με ζήτρα! Για να μην σας τιμώσω, θα το κρατήσω τώρα και μια άλλη ώρα σας το επιστρέφω. Βαλέρια, έχασα το δαχτυλίδι μου. Αφέντη, κάποιος έξω θέλει να σας μιλήσει. Πες του πως έχω δουλειά και να περάσει άλλη φορά. Λέει πως σας φέρνει χρήματα. Χρήματα? Σας ζητώ συγγνώμη, ωραία μου. Θα επιστρέψω αμέσως. Κύριε! Βοήθεια! Με δολοπόνησαν! Τι πάθατε, μήπως χτυπήσατε? Ο προδότης, σίγουρα θα τον έβαλαν οι οφειλέτες μου για να μου κόψει το λαιμό. Κύριε, σας ζητώ συμπάθειο. Νόμιζα πως έπρεπε να έρθω τρέχοντας. Τι ήρθες να κάνεις εδώ, δολοφόνε? Ήρθα να σας πω πως τα άλογά σας είναι απετάλωτα. Να τα πάνε στον πεταλωτή. Ώσπου να τα πεταλώσουν, πατέρα, θα κάνω και λογαριασμό σου χρέη οικοδεσπότη. Θα οδηγήσω τη Δεσποινίδα στον κήπο και θα διατάξω να μας σερβίρουν εκεί τα γλυκίσματα. Βαλέρη, έχετε τον νου όλα αυτά. Και κοίταξε να περισσέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα γλυκίσματα. Για να τα στείλουμε πίσω στο ζαχαροπλάστη. Έννοια σας. Για παραλυμένε. Το πήρε λοιπόν απόφαση για να με καταστρέψει. Εδώ είμαστε καλύτερα, Μαριάννα. Κανένας ύποπτος δεν θα μας ενοχλήσει. Κάθισε. Πλησίασε και Συφροσύνη. Εδώ θα μιλήσουμε πιο ελεύθερα. Ναι, Δεσποινής Μαριάννα. Ο αδελφός μου με εξομολογήθηκε τα αισθήματά του για εσάς. Ξέρω πόσες λύπες και πόσες στεναχώριες μπορούν να μας δίνουν κάτι τέτοιες αναποδιές. Και γι' αυτό πιστέψτε με. Νιώθω την πιο τρυφερή συμπάθεια για αυτή σας την περιπέτεια. Είναι μια μεγάλη παρηγοριά να νιώθει κανένας σε δύσκολες στιγμές σαν αυτές μια συμπάθεια σαν τη δική σας. Και σας ορκίζομαι, Δεσποινής Λίζα, πως δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τη φιλική γενοφροσύνη σας, που μόνιμα ανακουφίζει μέσα στις εναντιότητες της τύχης μου. Μα την πίστη μου, είστε και οι δυο σας πολύ ανόητοι να μην με ειδοποιήσετε νωρίτερα για την υπόθεσή σας. Θα σας γλίτωνα σίγουρα από την τωρινή σας στεναχώρια και δεν θα άφηνα ποτέ τα πράγματα να φτάσουν αυτού που φτάσανε. Τι θες να σου πω, έτσι το θέλησε η μοίρα. Τι αποφασίζετε λοιπόν, ωραία μου Μαριάννα? Αλίμονο, είμαι τάχα σε θέση να αποφασίζω. Είμαι τόσο λίγο ανεξάρτητη, ώστε μόνο να εύχομαι μου απομένει. Ώστε δεν υπάρχει κανένα στήριγμα για μένα στην καρδιά σας έξω από τις απλές αυτές ευχές, καμιά τρυφερή συμπόνια, καμιά ενθαρρυντική καλοσύνη, καμιά ζωντανή συμπάθεια. Τι θέτε να σας πω, ελάτε στη θέση μου και πείτε μου εσείς τι μπορώ να κάνω. Συμβουλεύτε με. Εμπιστεύομαι σε εσάς και πιστεύω πως είστε αρκετά λογικός για να μην απαιτήσετε να κάνω κάτι που δεν το επιτρέπει η τιμή και το χρέος μου. Αλίμονο σε μια καρδιά που αγαπά. Τι θέτε λοιπόν να κάνω? Και αν ακόμα τα αποφάσιζα να μην λογαριάσω καθόλου του κόσμου τη γνώμη και του φίλου μου τα χρέη, θα πρέπει να λογαριάσω τη μητέρα μου. Μ' ανάθρεψε πάντα με άπειρη τρυφερότητα και δεν θα τα αποφασίσω ποτέ να την πικράνω.
Πηγαίνετε να τη βρείτε, μιλήστε της. Βάλτε όλα σας τα δυνατά για να κερδίσετε τη γνώμη της. Μπορεί να κάνετε και να πείτε ό,τι θέλετε. Όσο από μένα έχετε το ελεύθερο. Και αν τελικά υποχωρήσει, εγώ φυσικά δεν θα λείψω να δυσομολογήσω τι αισθάνομαι για σας. Φροσύνη, καημένη μου Φροσύνη, δεν θα μπορούσες να μας βοηθήσεις σε τίποτα? Θέλει και ρώτημα, αν μπορώ. Θα το ήθελα μόνη μου την καρδιά. Ξέρετε καλά πως είμαι από φυσικού μου πολύ πονόψυχη. Ο Θεός, δοξανάκι το όνομά του, δεν μου έδωσε καρδιά από πέτρα και κάνω πάντα με χαρά μου ό,τι μπορώ για να βοηθήσω δυο νέους όταν βλέπω πως αγαπιώνται με τιμή και με υπόλοιψη. Μα τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Για σκέψου λίγο, σε παρακαλώ. Για φώτισέ μας. Βρες κάτι να χαλάσεις ό,τι έφτιαξες. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, Μαριάννα, με τη μητέρα σου δεν θα είναι και πολύ δύσκολο. Και ίσως να βρω κάποιο τρόπο να την κάνω να αλλάξει γνώμη και να πάρει πίσω το δώρο που προώρησε για τον πατέρα και να το δώσει στο γιο. Μα το πιο δύσκολο, κύριε Κλεάνθη, σε αυτή την υπόθεση είναι πως ο πατέρας σου είναι ο πατέρας σου. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Θέλω να πω πως θα το βάλει πείσμα αν δει πως του δίνουν τα παπούτσια στο χέρι. Και ύστερα δεν θα έχει καθόλου κέφι να δώσει τη συγκατάθεσή του για το γάμο σας. Για να το πετύχουμε, θα πρέπει πρώτος αυτός να μη σε θέλει. Θα πρέπει, Μαριάννα μου, να βρούμε έναν τρόπο να τον κάνουμε να σε συγχαθεί. Δίκιο έχεις. Και βέβαια έχω δίκιο και το ξέρω. Αυτό έπρεπε να το κάνουμε. Μα πώς διάτανο το καταφέρουμε? Για σταθείτε να σκεφτώ μια στιγμή. Ακούστε. Λοιπόν, αν βρίσκαμε μια γυναίκα έτσι κάπως ηλικιωμένη που να έχει την εξυπνάδα μου και να μπορεί να υποκρίνεται τόσο καλά ώστε να παρουσιαστεί σαν κυρία του κόσμου που τα είχα μεγαλοπιάνεται με ένα παράξενο όνομα κοντέσας ή μαρκησίας που ήρθε ας πούμε από τη Βρετάνη. Λοιπόν, τότε εγώ θα μπορούσα να βάλω στο μυαλό του Γέρο Αρπαγκόν την ιδέα του γάμου του με μια γυναίκα πλούσια που έχει σπίτια και χτήματα και 100.000 σκούδα μετρητά. Έπειτα θα τον κούρδιζα με τέχνη, λέγοντάς του πως είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του και πως θα ήθελε τόσο πολύ να γίνει η γυναίκα του, ώστε θα του έγραφε όλη την περιουσία της μέσα στο συμβόλαιο του γάμου. Είμαι σίγουρη πως ο Γερο Αρπαγκόν θα ακούγε με ευχαρίστηση μια τέτοια πρόταση, γιατί επιτέλους εδώ που τα λέμε Μαριάννα, όσο και αν είναι ερωτευμένος μαζί σου, ξέρω πως πάνω απ' όλα αγαπάει το χρήμα. Και όταν πια θα έπεφτε στην παγίδα και θα δίνε τη συγκατάθεσή του για το γάμο σας, έπειτα λίγο θα πείραζε αν ανακάλυπτε την απάτη και έβλεπε καθαρά ποια ήταν η κοντέσα μας και ποια τα υπάρχοντά της. Να μια περίφημη ιδέα. Άσε με να κάνω πως ξέρω εγώ. Τώρα θυμήθηκα πως μια από τις φιλενάδες μου είναι κομμένη και ραμμένη για αυτό το κόλπο. Μην αμφιβάλλεις, Φροσύνη, πως αν τα καταφέρεις ως το τέλος θα σου δείξω πως ξέρω κι εγώ να ευγνωμονώ. Αυτό να το θυμηθείς εν καιρό. Εσείς όμως, χαριτωμένη μου Μαριάννα, πασχίζετε στο μεταξύ να κερδίσετε τη γνώμη της μητέρας σας. Μένουν ακόμα πολλά για να ματαιωθεί αυτός ο γάμος. Θα κάνω ό,τι μπορώ και δεν θα ξεχάσω τίποτα. Σας ευχαριστώ. Μπα, ο γιος φυλάει το χέρι της μητριάς του και αυτή δεν το τραβάει καθόλου. Μήπως κρύβεται κανένα μυστήριο εδώ μέσα? Ο πατέρας ήρθε. Η άμαξα είναι έτοιμη. Μπορείτε να φύγετε ό,τι ώρα σας αρέσει. Ναι, να πηγαίνουμε εμείς. Μια φορά και δεν θα πάτε μαζί, θα αντισυνοδεύσω εγώ. Όχι, μήνε, πάνε και μόνες τους. Εσένα σε χρειάζομαι, παιδί μου. Για πες μου, αφήνοντας κατά μέρος τη μητριά, πώς σου φαίνεται σαν γυναίκα? Πώς μου φαίνεται? Ναι, το ύφος της, το μπόι της, η ομορφιά της, η εξυπνάδα της. Εδώ σε έχουμε. Γιατί διστάζεις? Για να σου πω την αλήθεια, πατέρα, δεν τη βρήκα καθώς την νόμιζα. Το ύφος της φανερώνει μια φιλάρε σκηναζού. Η κορμοστασιά της δεν λέει και πολλά πράγματα. Οι τρόποι της είναι μέτριοι και η εξυπνάδα της είναι από τις συνηθισμένες. Μην νομίζεις, πατέρα, πως τα λέω όλα αυτά για να σε προδιαθέσω άσχημα, γιατί για μένα, όποια κι αν πάρεις, μητριά μου θα είναι. Και δεν μπορώ να πω πως χαίρομαι για τούτη περισσότερο από εκείνη. Ωστόσο, τις έλεγες πρωτύτερα. Τις έκανα μερικά κομπλιμέντα για λογαριασμό σου, για να σε ευχαριστήσω. Ώστε, σαν να λέμε, δεν τη συμπαθείς καθόλου. Εγώ? Μα, καθόλου. Κρίμα, γιατί αυτό μου καταστρέφει μια σκέψη που μου πέρασε από το νου. Βλέποντάς την εδώ, συλλογίστηκα την ηλικία μου και βρήκα πως ο κόσμος θα είχε πολλά να πει βάρος μου, βλέποντας να παντρεύομαι ένα νέο κορίτσι. Η σκέψη αυτή με έκανε, που λες, να εγκαταλείψω το σχέδιό μου. Μια φορά όμως και της έδωσα το λόγο πως θα την παντρευτώ, ύστερα από τη δεύτερη απόφασή μου, σίγουρα θα την έδινα σε σένα, αν δεν ένιωθες για αυτήν τόση αντιπάθεια. Θα μου την έδινες? Ναι, παιδί μου, θα σου την έδινα. Να την παντρευτώ? Να την παντρευτείς. Άκουσε, πατέρα. Η αλήθεια είναι, πως δεν είναι και τόσο του γούστου μου. Όμως για να μην σου χαλάσω το χατήρι, πατέρα, αποφάσισα να την πάρω, αφού το θέλεις. Εγώ είμαι πιο λογικός από ό,τι νομίζεις και δεν θέλω να σε βιάσω.
μια και δεν τη συμπαθεί. Συγγνώμη, θα προσπαθήσω για χάρη δική σου. Όχι, όχι. Ένας γάμος δεν θα ήταν ποτέ ευτυχισμένος χωρίς μια αμοιβαία συμπάθεια. Αυτό, πατέρα, είναι κάτι που ίσως έρθει αργότερα. Όχι. Όσο για τον άντρα δεν πρέπει να ρυψοκινδυνεύει κανένας, γιατί ύστερα οι συνέπειες είναι δυσάρεστες. Αν ένιωθες όμως κάποια κλίση για αυτή, που μακάρι να ήταν έτσι, τότε θα σε πάντρευα μαζί της τη θέση. Μα επειδή δεν τη συμπαθείς, είμαι υποχρεωμένος να επιμείνω στο σχέδιό μου και να την παντρευτώ εγώ. Αφού είναι έτσι, πατέρα, πρέπει να σου ανοίξω την καρδιά μου και να σου φανερώσω το μυστικό μου. Η αλήθεια είναι πως την αγαπώ από μια μέρα που την είδα στον περίπατο. Σκόπευα να ζητήσω τη συγκατάθεσή σου για να την κάνω γυναίκα μου. Μα σαν άκουσα να λες πως την αγαπάς και πως τη θέλεις, δεν το έκανα γιατί δεν ήθελα να σε δυσαρεστήσω. Την επεσκέφθηκες στο σπίτι της? Ναι, πατέρα. Πολλές φορές? Αρκετές, για το λίγο καιρό που την ξέρω. Σε δέχτηκαν ευγενικά? Πολύ ευγενικά. Μα χωρίς να ξέρουν ποιος είμαι, και γι' αυτό η Μαριάννα σάστησε τόσο πολύ σαν με είδε εδώ πέρα. Της εκμυστηρεύτηκες ποτέ το αισθημά σου και το σκοπό σου να την παντρευτείς? Και βέβαια! Ακόμα και στη μητέρα της έκαμε ανοίξει. Και πως άκουσε την πρότασή σου για την κόρη της? Με πολύ ευγένεια, μπορώ να πω. Η κοπέλα ανταποκρίνεται στην αγάπη σου? Αν πρέπει να κρίνω από τα φαινόμενα, πιστεύω, πατέρα, πως κάτι νιώθει για μένα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έμαθα αυτό το μυστικό. Λοιπόν, παιδί μου, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις? Να ξεγράψεις από το νου σε αυτό το γάμο. Τι? Και να ετοιμαστεί να παντρευτεί με τη γυναίκα που σου διάλεξα. Ωραία, πολύ ωραία, πατέρα, παίζεις με την καρδιά μου. Μια όμως και ήρθαν έτσι τα πράγματα, σε βεβαιώνω πως δεν θα πάψω ποτέ να αγαπώ τη Μαριάννα. Και πως δεν υπάρχει τρέλα που να μην την κάνω για να στην πάρω. Αν του λόγου σου έχεις, πατέρα, τη συγκατάθεση μιας μάνας, μάθε πως θα βρω άλλα στηρίγματα για να την κερδίσω. Έχεις λοιπόν το θράσος, κρεμαντελά, να μου πηγαίνεις κόντρα? Εσύ μου πηγαίνεις κόντρα. Χρονολογικά έχω προτεραιότητα. Δεν είμαι πατέρα σου, δεν μου οφείλει σεβασμό. Ο έρωτας δεν αναγνωρίζει κανένα. Α, σε κάνω εγώ να με γνωρίζεις μετρώντας τον μπαστούνι μου στη ράχη σου. Οι απειλές σου δεν θα κάνουν τίποτα. Παρετήσω από τη Μαριάννα. Δεν το έχω καθόλου σκοπό. Φέρτε μου αμέσως ένα μπαστούνι. Αφεντάδες μου, τι τρέχει, γιατί μαλώνετε? Τις φοβέρες σου τις γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Κύριε, πιο σιγά. Ακούσε εκεί να μου μιλάει με τέτοιο τρόπο. Δεν θα παραιτηθώ ποτέ, μα ποτέ. Τι, του πατέρα σας? Ας εμένα τον τζακίσω. Τι, το γιο σας, δείρτε εμένα καλύτερα. Σε βάζω κριτή, Κυριάκου, με, για να δεις πόσο έχω δίκιο. Δέχομαι. Αγαπώ μια κοπέλα και θέλω να την πάρω. Και αυτός εκεί ο θεοπαίχτης έχει το θράσος να την αγαπά και να τη θέλει για τον εαυτό του. Α, έχει άδικο. Δεν είναι τρομερό ένα παιδί να συναγωνίζεται τον πατέρα του? Δίκιο έχετε. Άστε με να του μιλήσω και εσείς σταθείτε αυτού. Πολύ καλά. Πολύ καλά λοιπόν. Αφού θέλει να σε βάλει κριτή, θα σου μιλήσω παστρικά και ξάστερα. Αδιαφορώ για όλα και δέχομαι, Κυριάκου, με να μπεις διαιτητή στη διαφορά μας. Μου κάνετε μεγάλη τιμή. Είμαι ερωτευμένος με μια νέα που ανταποκρίνεται στα αισθήματά μου και δέχεται με τρυφερότητα την αφοσίωσή μου. Και ο πατέρας μου σκέφτηκε να μπει στη μέση και να μας τα χαλάσει κάνοντάς της μια πρόταση γάμου. Σίγουρα έχει άδικο. Δεν είναι ντροπή στην ηλικία του να θέλει πατρία. Του ταιριάζει να είναι ερωτευμένος και δεν πρέπει να αφήσει αυτές τις δουλειές για τους νέους. Δίκιο έχετε. Καρφί δεν του καίγεται. Άστε με να του πω δύο κουβεντούλες. Λοιπόν, ο γιος σας δεν είναι τόσο παράξενος όσο μου λέτε. Λογικεύεται. Λέει πως ξέρει το σεβασμό που σας οφείλει και αναγνωρίζει πως παραφέρθηκε πάνω στον πρώτο του θυμό. Ωστόσο, δεν θα αργηθεί να συμμορφωθεί με τη θέλησή σας. Φτάνει μόνο να το μεταχειρίζετε καλύτερα και να μην επιμένετε να του δώσετε μια γυναίκα που δεν είναι του γούστου του. Α, τότε πες του, Κυριάκου με, πως μια και υποχωρεί σε αυτό, όλα μπορεί να τα ελπίζει από μένα. Και πως εξών από τη Μαριάννα είναι ελεύθερο να διαλέξει όποια γυναίκα θέλει. Να του πω δύο κουβεντούλες. Λοιπόν, ο πατέρας σας δεν είναι τόσο παράλογος όσο τον περιγράφετε και με βεβαίωσε πως μόνο η παραφορά σας τον εξόργησε. Οι τρόποι σας τον στενοχωρούν πολύ και δεν θα έχει αντίρρηση να σας δώσει ό,τι επιθυμείτε αν αποφασίζετε να τον πιάσετε με το καλό και να του δείξετε την υποχωρητικότητα, το σεβασμό και την υποταγή που του οφείλετε σαν παιδί. Κυριάκου με, μπορείς να τον βεβαιώσεις πως αν μου δώσει τη Μαριάννα θα είμαι το πιο πειθαρχικό παιδί του κόσμου και δεν θα κάνω τίποτα χωρίς τη θέλησή του? Όλα κανονισμένα. Δέχεται όσα είπατε. Το καλύτερο που είχε να κάνει.
Όλα τελειωμένα. Είναι ικανοποιημένος με την υπόσχεσή σας. Δοξάσει ο Θεός. Κύριοι, άλλο δεν μένει τώρα παρά να τα πείτε μεταξύ σας. Είστε πια σύμφωνοι και δεν θα ξαναμαλώσετε αν δεν διαφωνήσετε και πάλι. Καλέ μου Βαρβαγιάκουμε, θα στο χρωστώ χάρη σε όλη μου τη ζωή. Τι λέτε κύριε, το χρέος μου. Με ευχαρίστες πολύ Κυριάκουμε και θα σε ανταμείψω. Πήγαινε, πήγαινε και να είσαι βέβαιος πως θα σε ξεχάσω. Φιλώ το χέρι σας κύριε. Σου ζητώ συγγνώμη πατέρα που παραφέρθηκα πρωτύτερα. Δεν πειράζει. Σε βεβαιώνω πως είμαι καταλυπημένος. Κι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω λογικό. Μεγάλη η καλοσύνη σου να ξεχάσεις τόσο γρήγορα το σφάλμα μου. Ξεχνάμε εύκολα τα σφάλματα των παιδιών όταν εκείνα τα αναγνωρίζουν. Ώστε δεν είσαι πια καθόλου θυμωμένος μαζί μου. Έχω χρέος να μην είμαι, μια και δέχτηκες να μου είσαι σεβασμό και υποταγή. Σου υπόσχομαι πατέρα πως ώσπου να πεθάνω θα κρατάω στην καρδιά μου την ανάμνηση της καλοσύνης. Και εγώ σου υπόσχομαι παιδί μου πως ό,τι μου ζητήσεις θα στο κάνω. Ω πατέρα, δεν έχω πια να σου ζητήσω τίποτα. Δίνοντάς μου τη Μαριάννα μου χάρισες όλο τον κόσμο. Τι λέει? Λέω πατέρα πως είμαι ευχαριστημένος μαζί σου, γιατί μου τα έδωσε όλα η καλοσύνη σου μια και μου παραχώρησες τη Μαριάννα. Και ποιος σου είπε πως σου δίνω τη Μαριάννα? Εσύ πατέρα. Εγώ? Και βέβαια. Πώς αυτό? Εσύ μου υποσχέθηκες πως υποχωρείς. Εγώ να υποχωρήσω? Εσύ. Ούτε το σκέφτηκα καθόλου. Δεν έπαψε λοιπόν να τη θες. Απέναντίας τώρα τη θέλω πιο πολύ. Ως τεπτού και από την αρχή κρεμανταλά. Τίποτα δεν θα με κάνει να αλλάξω γνώμη. Τώρα θα σου δείξω εγώ προδότη. Κάνε ό,τι σου αρέσει. Σου απαγορεύω να ξαναπανείς μπροστά μου. Τόσο το καλύτερο. Σε διώχνω από το σπίτι. Διώξε με. Σε ξεγράφω από παιδί μου. Ξέγραψέ με. Σε αποκληρώνω. Όπως αγαπάς. Και σου δίνω την κατάρα μου. Σε ευχαριστώ την για το δώρο. Την κατάρα μου, την κατάρα μου να έχεις. Κύριε, σας βρίσκω απάνω στην ώρα. Ακολουθήστε με γρήγορα. Τι τρέχει, τι είναι αυτό που κρατάς? Ακολουθήστε με σας λέω, σωθήκαμε. Πώς? Και να η σωτηρία μας. Σωτηρία μας? Ναι, αυτή η κασελίτσα που κρατώ. Τι? Τι παραφύλαγα όλη την ημέρα. Μα τι είναι αυτό? Ο θησαυρός του πατέρα σας, τον ευούτηξα. Και πώς τα κατάφερες? Θα τα μάθετε όλα, ας φύγουμε τώρα. Για τον ακούω που ουρλιάζει. Δικαιοσύνη! Δίκαιτε! Χάθηκα! Δολοφονήθηκα! Μου κόψαν το λαιμό μου! Μου πήραν τα λεφτά μου! Ποιο να είναι! Πού πήγε! Πού να τρέξω! Πού να μην τρέξω! Μήπως είναι εδώ! Μήπως είναι εκεί! Ποιος είναι! Αντ! Δώσε μου πίσω τα λεφτά μου, ακρίε! Εγώ είμαι! Μου στρίψε! Πού είμαι! Ποιος είμαι! Τι κάνω! Αλλή! Αλλή και τρεις αλλή μου. Κακόμοιρα λεφτά μου. Φτωχά μου λεφτουδάκια. Αγαπημένε φίλε μου. Μας χώρισαν. Τώρα που μου τα πήραν. Έχασα το στηριγμά μου. Την παρηγοριά μου. Την ευτυχία μου. Όλα τελείωσαν για μένα. Και τίποτα πια δεν έχω να κάνω σε αυτόν τον κόσμο. Χωρίς εσάς λεφτά μου. Δεν μου είναι βολετό να ζήσω. Πάνε και πάντα. Δε μας το πια. Πεθαίνω. Πέθανα. Είμαι θαμμένος. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να με αναστήσει, δίνοντας πίσω τα αγαπημένα μου λεφτουδάκια ή λέγοντάς μου ποιος μου τα πήρε. Δεν μιλάτε. Δεν υπάρχει κανένα. Όποιος και να είναι, φαίνεται πως παραφύλαγε πολύ και διάλεξε την ώρα, διάλεξε τη στιγμή που κουβέντιαζα με τον προδότη γιο μου. Τρέχω, φεύγω, πάω να βρω το δικαστή, να του πω να ανακρίνει όλο το σπίτι μου, τις δούλες, τις υπηρέτες, την κόρη μου, το γιο μου, ακόμα και εμένα τον ίδιο. Πόσοι άνθρωποι είναι μαζεμένοι γύρω μου, σ' όποιον και ρίξω τη ματιά μου, θα ρω πως είναι ύποπτος και όλοι μου φαίνεται πως είναι κλέπτες. Για ποιον μιλάτε κάτω εκεί? Μήπως μιλάτε για τον κλέφτη μου?
Τι φασαρία γίνεται εκεί? Μήπως είναι ο κλέφτης μου? Έλεος, αν ξέρετε τίποτα για τον κλέφτη που με πίστεψε, σας ηκετεύω, πέστε μου το. Μήπως είναι κρυμμένος εδώ ανάμεσά σας? Όλοι με κοιτάνε και γελάνε. Να δείτε πως είναι όλοι τους συνένοχοι στην κλοπή. Επρός γρήγορα, ας έρθουν αμέσως δικαστές, βασανιστάδες, κρεμάλες, δήμοι. Θέλω να κρεμάσουν όλο τον κόσμο. Και αν δεν ξαναβρω τα λεφτά μου, θα κρεμαστώ κι εγώ στο τέλος. Άστε με να ενεργήσω, κύριε. Ξέρω καλά τη δουλειά μου, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι η πρώτη φορά σήμερα που καταπιάνομαι να ανακαλύψω κλέφτες και θα ήθελε πολύ να είχα τόσες χιλιάδες σκούδα όσους ανθρώπους έστειλε στην κρεμάλα. Δεν υπάρχει αστυνόμος που να μην θέλει να πάρει στα χέρια του αυτή την υπόθεση. Πρέπει να κάνω όλες τις αναγκαίες έρευνες. Μπορώ να καθίσω? Ορίστε, κύριε αστυνόμε, περάστε στο γραφείο μου, καθίστε. Ωραία. Τι λέτε λοιπόν πως είχε μέσα αυτή η κασελίτσα? 10.000 σκούδα καλομετρημένα. Πολύ μεγάλη κλοπή. Δεν υπάρχει τιμωρία αρκετά μεγάλη για ένα τόσο τεράστιο έγκλημα. Και σε τι είδους νόμισμα ήταν όλο αυτό το ποσό? Σε όμορφα χρυσά λουδοβίκια και σε πιστόλες σωστές και πρόσβαρες. Και ποιον υποψιάζεστε για την κλοπή? Όλο τον κόσμο. Θέλω να συλλάβετε όλη την πόλη μαζί με τα προάστια και τα περίχωρα. Α, δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να ενοχοποιήσετε κανέναν. Είναι καλύτερα να ενεργήσουμε σιγά σιγά και με φρόνηση για να βρούμε μερικές αποδείξεις και ύστερα να προχωρήσουμε για να ανακαλύψουμε τα λεφτά που μας έκλεψαν. Ξαναγυρίσω! Να το σμάξουν αμέσως! Να του ψήσουν τα ποδάρια, να το βάλουν σε ζεματιστό νερό και ύστερα να το κρεμάσουν από το ταβάνι. Ποιον? Αυτό που μου έκλεψε τα λεφτά μου? Όχι. Μιλάω για ένα γουρουνόπουλο του Γάλακτος που τώρα δά μου στείλε ο οικονόμος σας και τα κανονίζω με τη φαντασία μου. Δεν σκοτιζόμαστε τώρα για αυτά. Εδώ είναι ένας κύριος και θα του μιλήσεις για ένα άλλο ζήτημα. Μη φοβηθείς καθόλου. Δεν είμαι κανένας ανθρωποφάγος και θα δεις πως όλα θα πάνε μια χαρά. Ο κύριος είναι καλεσμένος στο δείπνο? Έχεις χρέος τώρα, φίλε μου, να μην κρύψεις τίποτα από τον αφέντη σου. Μα την πίστη μου, κύριε μου, θα βάλω όλα μου τα δυνατά για να σας περιποιηθώ όσο μπορώ καλύτερα. Δεν μιλάμε τώρα γι' αυτό. Τώρα, αν το φαΐ δεν είναι καλό όσο θα το δέλα, σε αυτό δεν φταίω εγώ, μα ο οικονόμος μας που μου κουτσούρεψε τα φτερά μου με το ψαλί της οικονομίας του. Βρε προδότη, δεν μιλάμε τώρα για το δείπνο. Αλλά θέλω να μου πεις τι ξέρεις για τα λεφτά που μου κλέψα. Σας έκλεψα τα λεφτά σας? Μασκάρα, και θα σε κρεμάσω από τη γλώσσα αν δεν μου τα γυρίσει πίσω. Μην τον παίρνετε μετάγριο. Από το πρόσωπό του καταλαβαίνω πως είναι τίμιος άνθρωπος και πως χωρίς να τον κλείσουμε στη φυλακή θα μας φανερώσει αυτό που θέτε. Ναι, φίλε μου, αν ομολογήσεις την αλήθεια δεν θα σου κάνουμε κακό. Ίσα μάλιστα ο αφέντης σου θα σε αμύψει. Σήμερα του κλέψαν τα λεφτά του και δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις τίποτα για αυτό το ζήτημα. Να μια ευκαιρία να εκδικηθώ τον οικονόμο μας. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι εδώ μέσα, είναι το χαϊδεμένο παιδί. Όλοι ακούνε τις συμβουλές του και ακόμα δεν ξεχνώ τις μπαστούνιες που μου έδωσε πρωτήτερα. Μου μουρμουρίζεις αυτού? Αφήστε τον. Ετοιμάζεται να σας ικανοποιήσει. Και δεν είχα άδικο που είπα πως είναι τίμιος άνθρωπος. Αν θέτε, κύριε, να σας πω τη γνώμη μου, θα ρω πως ο οικονόμος σας έκανε αυτό το κόλπο. Ο Βαλέριος? Ναι. Αυτός που μου φαινόταν τόσο πιστός. Αυτός ο ίδιος. Πιστεύω πως αυτός σας έκλεψε. Και πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Πώς μου ήρθε? Ναι. Να μου ήρθε. Είναι ανάγκη να μας πεις τι ενδείξεις έχεις. Μήπως τον είδες να τριγυρνά στο μέρος που είχα κρυμμένα τα λεφτά μου? Αλήθεια, που είχατε κρυμμένα τα λεφτά σας? Στο περιβόλι. Ναι, τώρα θυμάμαι. Τον είδα να τριγυρνά στο περιβόλι. Και πού είχατε βάλει τα λεφτά σας? Σε μια μικρή κασέλα. Αυτό είναι. Τον είδα που κρατούσε μια κασελίτσα. Και πώς ήταν αυτή η κασελίτσα? Θέλω να δω αν ήταν η δικιά μου. Πώς ήταν? Ναι. Ήταν.
Ήταν σαν μια κασελίτσα. Αυτό εξυπακούεται. Περιγράψέ μας την όμως λίγο για να δούμε. Ήταν μια μεγάλη κασελίτσα. Απ' τι που μου χλέψαν ήταν μικρή. Μα ναι, ήταν μικρή αν την πάρει κανείς όπως τη λέτε εσείς. Μα εγώ τη λέω μεγάλη για το μεγάλο ποσό που είχε μέσα. Και τι χρώμα είχε. Τι χρώμα είχε. Ναι. Είχε μια φορά ένα χρώμα βέβαια. Είχε, δεν μπορεί να μην είχε. Μήπως μπορείτε να μου βοηθήσετε να το πω. Κόκκινη δεν ήταν. Όχι, σταχτιά ήταν. Μα ναι, σταχτιά που κοκκινόφερνε. Αυτό ήθελα κι εγώ να πω. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σίγουρα αυτή ήταν. Γράψτε κύριε την κατάθεσή του. Θεέ μου, σε κανένα λοιπόν δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Να τον ο λεγάμενος που γύρισε. Τουλάχιστον μην του πείτε πως εγώ τον εμαρτύρησα. Πλησίασε εδώ, Βαλέρια. Έλα να μαρτυρήσεις το τρομερότερο έγκλημα που έγινε ποτέ στον κόσμο. Τι θέλετε να πείτε, κύριε? Και πώς κακούγε. Δεν κοκκινίζεις για το έγκλημά σου? Για ποιο έγκλημα μιλάτε? Για ποιο έγκλημα μιλώ, αχρίε? Ρωτάς να μην ξέρεις τι σου λέω. Του κάκου θα προσπαθείς να κρυφτείς. Το πράγμα φανερώθηκε. Λίγη ώρα πριν μου τα πάν όλα. Αφού σε τα φανέρωσαν όλα, κύριε, δεν θα κοιτάξω να σκεπάσω το πράγμα να τα αρνηθώ. Έχει χάζει να βάρε αδειάνα για να είναι αυτός ο κλέφτης. Είχα πάντα σκοπό να σας μιλήσω, μα περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία. Τώρα όμως που ήρθαν έτσι τα πράγματα, σε συγκετεύω μη θυμώσετε και να ακούσετε τη δικαιολογία μου. Και τι δικαιολογία μπορεί να βρει, παλιοκλέφτα, ρε! Αλλά κύριε, δεν μου ταιριάζουν καθόλου οι χαρακτηρισμοί σας. Είναι αλήθεια ότι σας έκανα μια προσβολή. Το λάθος μου όμως μπορεί να συγχωρεθεί. Μπορεί να συγχωρεθεί. Πώς να συγχωρεθεί μια τέτοια ενέδρα, ένα τέτοιο κακούργημα. Σας παρακαλώ, όταν με ακούσετε θα δείτε πως το κακό δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το λέτε. Το κακό δεν είναι μεγάλο όσο το λέω. Πήρες το αίμα μου, κακούργε. Μου τράβηξες τα σπλάχνα μου. Το αίμα σας και τα σπλάχνα σας, κύριε, δεν έπεσαν σε κακά χέρια. Η θέση μου δεν είναι τέτοια ώστε να σας αδικήσω. Και όλα μπορώ να τα διορθώσω στην υπόθεση αυτή. Αυτό θέλω κι εγώ. Να μου γυρίσεις πίσω ό,τι μου πήρες. Η τιμή σας, κύριε, θα αποκατασταθεί απόλυτα. Μωρέ, εδώ δεν πρόκειται για την τιμή μου τώρα. Μα πες μου, τι σε έσπρωξε σε αυτή την πράξη? Αλίμονα, και μου το ρωτάτε? Ναι, απαιτώ να το μάθω. Με έσπρωξε λοιπόν ένας θεός που δικαιολογεί όλα όσα κάνει. Ο έρωτας. Ο έρωτας? Ναι. Ωραίος έρωτας. Έρωτας για το χρυσάφι μου. Όχι, κύριε. Τα πλούτσες δεν τα λογάριασα καθόλου, ούτε με θάμπωσαν. Και σας δηλώνω πως δεν γυρεύω τίποτα από τα αγαθά σας. Φτάνει να μ' αφήσετε αυτό που έχω. Μα είδατε τι φράζω, να θέλει να κρατήσω ότι μου κλέψε. Κλοπή το λέτε εσείς? Αν το λέω κλοπή, ένα τέτοιο θησαυρό. Ένας θησαυρός που δίχως άλλο ο πολυτιμότερος από όσους έχετε. Μα δίνοντάς μου τον, δεν τον χάνετε. Σας τον γυρεύω γονατιστό σε αυτόν τον τρισχαριτωμένο θησαυρό. Και θα κάνετε καλά να μου τον δώσετε. Δεν ακούω τίποτα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Υποσχεθήκαμε ένας τον άλλον αμοιβαία πίστη και ορκιστήκαμε να μην χωριστούμε ποτέ. Ο όρκος σας μ' αρέσει πολύ και αμοιβαία πίστη. Ναι, σας. Ορκιστήκαμε, κύριε, να μείνουμε ενωμένοι για πάντα. Μα εγώ θα σας χωρίσω και μονάχα ξέρω. Ο θάνατος θα μας χωρίσει. Τον έπιασε τελείω για τα λεφτά μου. Σας είπα και πρωτήτερα, κύριε, πως κανένα συμφέρον δεν με έσπρωξε να κάνω ό,τι έκανα. Η φωνή της καρδιάς μου ήταν άλλη από αυτή που νομίζετε. Και ένα αίσθημα ευγενικό μου υπαγόρευσε την απόφασή μου. Να λοιπόν που μου κλέψε το χρήμα μου για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μα θα κάνω τι λέει ο νόμος. Ενεργήστε όπως σας αρέσει. Είμαι έτοιμος να υποφέρω κάθε βία και κάθε βάσανο. Σας παρακαλώ ωστόσο να πιστέψετε τουλάχιστον πως αν έγινε κανένα κακό, το λάθος είναι δικό μου και μόνο δικό μου. Η κόρη σας δεν είναι καθόλου ένοχη. Αυτό μας έλειπε, να ήταν και η κόρη μου ανακατεμένη σε αυτό το έγκλημα. Ωστόσο θέλω να μου φανερώσεις το μέρος που μου την πήγες. Εγώ? Μα δεν την πήγα πουθενά, είναι ακόμα σπίτι σας. Αγαπημένη μου, κασελίτσα μου. Δεν βγήκε καθόλου από το σπίτι? Όχι, κύριε. Για πες μου, δεν την πείραξες ακόμα καθόλου? Εγώ να την πειράξω? Α, κάνετε μεγάλο άδικο και σε μένα και σε εκείνη. Ο έρωτας που με φλογίζει για αυτήν είναι αγνός και τίμιος. Έχει έρωτα αγνό για την κασέλα μου? Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να κάνω για αυτήν έστω και μια σκέψη προσβλητική. Είναι πολύ φρόνιμη και πολύ ενάρετη. Η κασελίδα μου είναι πολύ ενάρετη. Οι επιθυμίες μου περιορίστηκαν σε μια και μόνη. Να την βλέπω. Και καμιά εγκληματική σκέψη δεν μόλυνε το αίσθημα που μου εμπνεύσαν τα ωραία της μάτια. Τα ωραία μάτια της κασέλας μου? Μιλάει αυτή σαν να ήταν καμιά ερωμένη του. Η Γερακλαδία ξέρει όλη την αλήθεια της ιστορίας αυτής και μπορεί να μαρτυρήσει. Τι λέει, ώστε και η δούλα μου είναι ανακατεμένη στην υπόθεση? Μάλιστα, κύριε, ήταν μάρτυρ στον όρκο μου. Και μόνο σαν κατάλαβε πόσο τίμιο ήταν το αίσθημά μου, με βοήθησε να πείσω την κόρη σας να μου δώσει την πίστη της και να δεχτεί τη δική μου. Μα τι μου τσαμπουνάει, μήπως ο φόβος τον παλάβωσε.
Τι σαλαρείς εκεί πέρα για την κόρη μου? Λέω, κύριε, πως με δυσκολία αφάνταστη κατόρθωσα να συμβιβάσω την ντροπή της με την επιθυμία της αγάπης μου. Για ποιανής ντροπή μιλάς? Της κόρης σας. Και μόνο χτες θα αποφάσισε να μου δώσει την υπόσχεσή της και να δεχτεί τη δική μου. Η κόρη μου σου υπέγραψε υπόσχεση γάμου? Ναι, κύριε, και της υπόγραψα κι εγώ μια άλλη. Θεέ μου, κι άλλη συμφορά μου έρχεται κατά κέφαλα. Γράφετε, κύριε αστυνόμε, γράφετε. Εμπρός, κύριε. Και επιδώσα την καταγγελία μου επί κλοπή και επί αποπλανήση. Αυτές είναι λέξεις που δεν μου αρμόζουν καθόλου. Και όταν μάθετε ποιος είμαι... Α, έλα εδώ, παλιοκόριτσο. Τιποτένιο πλάσμα. Ούτε θέλω να σε έχω πια για κόρη μου. Επιτρέπεις τον εαυτό σου να αγαπάει ένα χρύο και να του υπόσχεσαι γάμο χωρίς τη δική μου συγκατάθεση? Μα σας γελάσανε και τους δυο σας. Τέσσερα ψηλά ντουβάρια θα αποκριθούν για αυτή τη διαγωγή σου, κόρη μου. Και σένα μια λεφωνιά η κρεμάλα θα σου βάλει γνώση. Δεν θα αποφασίσει για αυτή την υπόθεση το πάθος σας μονάχα και θα με ακούσουν προτού με καταδικάσουν. Δεσποινής Μαριάννα, Κυριάκου με. Ακούτε τι λέει ο κύριος. Η πακρεμάλα είναι λίγο. Θα σε κάψω ζωντανό εγώ. Πατέρα, ψυχοπόνεσαι λίγο, σε παρακαλώ. Και μη σπρώχνεις τα πράγματα ως την άκρη, εξαντλώντας τα δικαιώματα της πατρικής εξουσίας σου. Μην παρασύρεσαι από το ξέσπασμα της οργής σου και λάβε τον καιρό να σκεφτείς καλά τι μελετάς να κάνεις. Λάβε τον κόπο να δεις καλύτερα ποιος είναι αυτός που κατηγορείς και να νιώσεις πόσο είναι διαφορετικός από ό,τι τον κρίνεις. Όταν το κάνεις αυτό, δεν θα το βρεις καθόλου παράξενο που του δώσα την καρδιά μου. Αφού χωρίς αυτό θα είχα πεθάνει από καιρό. Ναι, πατέρα, αυτός είναι που μέσα σας αμπέρασα ταξιδεύοντας το μεγάλο κίνδυνο που ξέρεις. Και σε αυτό χρωστάς τη ζωή της κόρης που γονατιστεί μπροστά στα πόδια σου, σε παρακαλεί. Λίγο με νοιάζει για όλα αυτά. Και θα ήταν προτιμότερο να σ' άφηνε να πνιγείς. Πατέρα, σε εξορκίζω στην πατρική σου αγάπη. Όχι, όχι, δεν πιστεύω τίποτα. Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει το χρέος της. Θα μου τις πληρώσεις ακριβά τις μπαστούνιες που έφαγα, Τζιτζιφρίγκο. Τι τρέχει, σινιόρα Αρπαγόν, κι είστε έτσι όλοι ανάστατοι? Α, σινιόρα Ανσέλμη, έχετε μπροστά σας τον πιο άτυχο άνθρωπο τη γης και το συμβόλο του γάμου που κάναμε πρωτήτερα. Δεν ξέρω αν στέκει πια στα πόδια του. Μου σκοτώσαν την περιουσία μου, μου σκοτώσαν και την τιμή μου. Και ενώ ο προδότης που χώθηκε στο σπίτι μου, τα χάσαν υπηρέτης για να μου κλέψει τα λεφτά μου και να παραπλανήσει την κόρη μου. Μα τι δουλειά έχω εγώ με τα λεφτά σας που σας κάνουν και παραμιλάτε το σύνορα? Ναι, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου. Η προσβολή αυτή είναι και δική σας, σινιόρα Ανσέλμη. Δεν το πιστεύω καθόλου να παντρευτώ με το σταλιό και δεν θα κατακτήσω ποτέ μια καρδιά που είναι δοσμένη. Τα συμφέροντά σας όμως είμαι πρόθυμος να τα υπερασπίσω σαν να ήταν και δικά μου. Εδώ, κύριε, είναι ένας τίμιος αστυνόμος που δεν θα παραλείψει, όπως μου είπε, να τιμωρήσει τα εγκλήματά του. Δεν βλέπω τι τρομερό έγκλημα έκανα με το να αγαπήσω την κόρη σας. Και δεν φαντάζομαι να τιμωρηθώ, όπως πιστεύετε, για το δεσμό που μας ενώνει όταν γίνει γνωστό ποιος είμαι. Αυτά τα κουβέρεσε. Όλη η κοινωνία σήμερα είναι γεμάτη απατεώνες που κάνουν τον αριστοκράτη. Μάθετε, κύριε, πως είμαι αρκετά περήφανος για να μην δεχτώ να στολιστώ με κάτι που δεν μου ανήκει. Και πως όλη η Νεάπολη μπορεί να μαρτυρήσει για την καταγωγή μου. Πολύ πιθανόν. Προσέξτε όμως καλά τι θα πείτε. Αυτή τη στιγμή ρυψοκινδυνεύετε περισσότερα παρά όσα πιστεύετε, γιατί μιλάτε μπροστά σε έναν άνθρωπο που ξέρει καλά την Νεάπολη σαν κάλπη κοπαρά και μπορεί να κρίνει αν είναι αληθινή η ιστορία σας. Τότε θα ξέρετε ποιος ήταν ο Δον Θωμάς Νταλμπούρση. Αν ξέρω, λέει. Πολύ λίγοι άνθρωποι το γνώρισαν όπως εγώ. Εμένα δεν με νοιάζει ούτε για το Θωμά ούτε για τον Κοσμά. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, αφήστε τον να μιλήσει, να δούμε τι θέλει να πει. Θέλω να πω πως αυτός με έφερε στον κόσμο. Ο Δον Θωμάς? Ναι. Όχι, να αστειεύεστε. Ψάξτε να βρείτε καμιά άλλη ιστορία που να σας βοηθήσει καλύτερα και μην γυρεύετε να σωθείτε με αυτή την αγυρτία. Φροντίστε να μιλάτε καλύτερα. Δεν είναι καθόλου αγυρτία. Και δεν λέω τίποτα που να μην μπορώ να τα αποδείξω. Πώς? Τολμάτε να λέτε πως είστε γιος του Δον Θωμά Νταλμπούρση? Ναι, τολμώ και είμαι έτοιμος να αποδείξω σε οποιονδήποτε πως λέω την αλήθεια. Η ανεδιά του με γοητεύει. Λοιπόν, και εγώ σας λέω για να σας μπερδέψω, πως εδώ και 16 χρόνια πάρω κάτω ο άνθρωπος που λέτε έφυγε από την Νεάπολη με τη γυναίκα του και τα παιδιά του για να σώσει τη ζωή τους από τις σκληρές διώξεις που ακολούθησαν την Επανάσταση και έκαναν πολλές αρχοντικές οικογένειες να αυτοεξοριστούνε. Και πως πνίγηκε στο ταξίδι του. Μάλιστα. Μα για να σας αποστομώσω θα σας πληροφορήσω κι εγώ πως ο γιος του που ήταν τότε 7 χρονών σώθηκε από αυτό το ναυάγιο από ένα καράβι ισπανικό. Και πως αυτός και ο γιος που χάθηκε μιλάει τώρα εδώ μπροστά σας. Μάθετε ακόμα
πως είναι λίγος καιρός που πληροφορήθηκα πως ο πατέρας μου δεν είχε πεθάνει όπως πίστευα πάντα και πως περνώντας από εδώ για να πάω να τον ευρώ, μια περιπέτεια από τον ουρανό σκηνοθετημένη με έκανε να συναντηθώ με τη χαριτωμένη Λίζα. Μάθετε τέλος πως έγινε από τότε σκλάβος της ομορφιάς της και πως στο σποδρόμο πάθος και του πατέρα της γευστηρή τρόπη με έκανε να πάρω την απόφαση να μπω σε αυτό το σπίτι σαν υπηρέτης και να στείλω κάποιον άλλον να ζητήσει τους γονιούς μου. Μα καλά, ποιες άλλες μαρτυρίες έχετε έξω από αυτά τα λόγια που δεν ξέρουμε αν είναι ένα παραμύθι που φτιάξατε ξεκινώντας από ένα πραγματικό περιστατικό? Έχω τον Ισπανό πλοίαρχο, μια θήκη από ρουμπίνια που ήταν του πατέρα μου, ένα βραχιόλι από αχάτι που μου είχε φορέσει η μητέρα μου στο χέρι και το γεροπέτρο τον υπηρέτη που σώθηκε μαζί μου στο από το ναυάγιο. Σωσά λέτε τώρα εδώ. Μπορώ να προσθέσω κάτι κι εγώ που δεν το υποψιάζεστε καθόλου. Η ιστορία που διηγηθήκατε μου δείχνει φανερά πως είστε ο αδελφός μου. Εσείς η αδελφή μου? Ναι. Ένιωσα την καρδιά μου να πλημμυρίζει από συγκίνηση μόλις ανοίξετε το στόμα σας. Η μητέρα μου διηγήθηκε χίλιες φορές τις ατυχίες της φαμίλιας μας. Ο Θεός θέλησε να μην χαθούμε σε αυτό το ναυάγιο. Ωστόσο, πληρώσαμε τη ζωή μας με την ελευθερία μας. Γιατί μας περιμάζεψαν κάτι κουρσάρι, τη μητέρα μου και εμένα, πάνω σε ένα συντρίμι από το ναυάγιο. Ύστερα από 10 χρόνια σκλαβιάς, μια καλή τύχη μας έδωσε πάλι την ελευθερία μας και γυρίσαμε στη Νεάπολη, όπου βρήκαμε όλα τα χτήματά μας πουλημένα και δεν μπορέσαμε να μάθουμε τίποτα για τον πατέρα μας. Από εκεί ήρθαμε εδώ πέρα που περνάμε μια πολύ δύσκολη και στενόχωρη ζωή. Μέγαση σε κύριε και η δύναμή σου ανεξάντλητη. Μόνο εσύ μπορείς και κάνεις τέτοια θαύματα στον κόσμο. Αγκαλιάστε με, παιδιά μου, και σμίξτε τη χαρά σας με του πατέρα σας την ευτυχία. Εσείς είστε ο πατέρας μας? Εσείς που η μητέρα με έκλεψε τόσο πολύ? Ναι, κόρη μου, ναι, γέ μου. Εγώ είμαι ο Δό Θωμάς Θαλμπούρση που ο Θεός τον έσωσε από τα κύματα με όλα τα χρήματα που είχε μαζί του και που νομίζοντας πως είχατε πεθάνει όλοι σας ήταν έτοιμος να ζητήσει στο γάμο με μια φρόνιμη και ευγενικιά γυναίκα τη χαρά μιας νέας φαμίλιας. Εγκαταστάθηκα εδώ όπου με το όνομα του Ανσέρμη θέλησα να ξεχάσω το άλλο μου όνομα και όλες τις πίκρες που με πότισε. Ώστε αυτός εδώ είναι γιος σας? Ναι. Σας κάνω μήνυση επικλοπή και επί αποπλανήσει. Αυτός εδώ σας έκλεψε? Αυτός ο ίδιος. Ποιος σας το είπε αυτό? Ο Κυριάκουμος. Εσύ το πες? Μην τον ακούς τον ψεύτερο. Αυτός το είπε. Να και ο αστυνόμος που πήρε την κατάθεσή. Και με θαρείτε ικανό για μια τέτοια χυδαία πράξη? Σε θαρώ, δεν σε θαρώ. Εγώ θέλω πίσω τα λεπτά μου. Α, να μην ανησυχείς καθόλου, πατέρα. Και μην ενοχοποιείς κανέναν. Έμαθα νέα για την κλοπή και ήρθα να σου πω πως αν αποφασίσεις να παντρευτώ τη Μαριάννα, θα έχεις αμέσως πίσω τα λεπτά σου. Πού είναι? Μη στενοχωριέσαι καθόλου γι' αυτά. Είναι σε ασφαλισμένο μέρος που μόνο εγώ το ξέρω. Τι προτιμάς λοιπόν, τη Μαριάννα ή την κασελίτσα σου? Δεν λείπει τίποτα από μέσα. Τίποτα. Σκέψου και αποφάσισε αν θα δώσεις και τη δική σου συγκατάθεση για αυτό το γάμο όπως την έδωσε η μητέρα της, αφήνοντάς την ελεύθερη να διαλέξει μεταξύ των δυο μας. Δεν ξέρετε όμως πως δεν φτάνει πια αυτή η συγκατάθεση, αφού ο Θεός μαζί με έναν αδερφό που βλέπετε εδώ πέρα μου έδωσε λίγες στιγμές πρωτύτερα και τον πατέρα μου που πρέπει να έχω την άδειά του. Παιδιά μου, ο Θεός δεν με ξανάδωσε σε εσάς για να εναντιώνουμε στις επιθυμίες σας. Σινιόρα Αρμπαγκόν, θα φαντάζεστε βέβαια πως η εκλογή μιας νέας θα ευνοήσει περισσότερο το γιο από τον πατέρα. Ας μην λοιπόν αναγκαστούμε να πούμε πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να πούμε και δεχτείτε μαζί με μένα το διπλό αυτό γάμο. Για να βγάλω απόφαση πρέπει να δω πρώτα την κασέλα μου. Και θα τη δεις, άπιαστη και ανέγγιχτη. Και έπειτα μάθετε πως δεν έχω λεφτά να δώσω στα παιδιά μου καλά, για το γάμο καλά, τους. Καλά, έχω εγώ αρκετά να τους δώσω, μη σκοτίζεστε. Δέχεστε να κάνετε τα έξοδα και για τους δύο γάμους? Καλά, δέχομαι, είστε ευχαριστημένος? Ναι, φτάνει να μου φτιάξετε ένα καινούριο κουστούμι για το γάμο. Λοιπόν θα σας φτιάξω δύο. Ας πάμε τώρα να γλεντήσουμε με τη διπλή χαρά αυτής της ημέρας. Κύριοι, για σταθείτε. Λίγο σιγότερα παρακαλώ. Εμένα ποιος θα με πληρώσει για τις κόλλες που έγραψα? Άλλη σκοτούρα δεν έχουμε για τις κόλλες σου. Ναι, μα δεν φαντάζεστε βέβαια πως έχισα τόσο λιδρότα για την ψυχή της μάνας μου. Για πληρωμή σας δίνω αυτόν εκεί να το κρεμάσετε. Εμένα? Σινιόρα Αρμπαγκόν, πρέπει να τον συγχωρέσετε τον Ιάκωβο για το ψεματάκι που είπε. Ώστε θα πληρώσετε και τον αστυνόμο. Έστω, θα τον πληρώσω. Ελάτε, πάμε στη μητέρα σας για να χαρεί και αυτή με τη χαρά μας. Και εγώ πάω να βρω την κασέλα μου, την κασέλα.
κασέλα μου! Να η κασέλα σας! Κασέλα μου, κασελίτσα μου, αγαπημένη μου κασελίτσα! Κασέλα μου, κασέλα μου! Κασέλα μου, κασέλα μου! Κασέλα μου, κασελίτσα μου! Κασελίτσα μου! Στο θέατρο της Κυριακής ακούσατε την κλασική κωμωδία «Ο Φιλάργυρος» του Μολιέρου. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνε. Νίκος Καζής, Βαλέριος. Κική Ρέπα, Λίζα. Νίκος Τζόγιας, Κλεάνθης. Χριστόφορος Νέζερ, Αρπαγκόν. Μιχάλης Καλογιάννης, Σαΐτας. Βασίλης Ανδρονίδης, Κυρσίμος. Ελένη Χαλκούση, Φροσίνη. Ντίνα Καρζή, Κυρακλαβδία. Παντελή Ζερβός, Κυριάκουμος. Τάκης Δρούκας, Γαλαίος. Βασίλης Παπανίκας, Στουπής. Τζένι Ρουσέα, Μαριάννα. Στέλιος Λιονάκης, πρώτος υπηρέτης. Λουκιανός Ροζάν, δεύτερος υπηρέτης. Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, αστυνόμος. Άρης Μαλιαγρός, Ανσέλμης. Η μετάφραση του Φιλάργυρου έγινε από τον Λέοντα Κουκούλα. Η μουσική επιμέλεια ήταν τη Σέλη Σολομονίδη Μπαλάνου. Επιμέλεια ήχων Ηρακλή Δημητρά. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία Λάμπρου Κωστόπουλου.